σε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση που έχει σκοπό την ενημέρωση για το νέο έργο συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, βιβλίων, το έργο Κάλυπος Plus, όπως το ονομάσαμε. Η επικοινωνία μας αυτή γίνεται με την πλατφόρμα WebEx, την οποία μας παρέχει η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Τον προϊστάμενό της Γιάννη Τσάκωνα ιδιαίτερος. Αυτό, ας πούμε. Παρακαλώ. Έχετε κλείσει το μικρόφωνο σας, συγγνώμη κύριε Μήτρου. Ναι, ναι, έχετε κλείσει. Το κύριε Μήτρου, μισό λεπτό. Σας ακούμε τώρα. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, εντάξει. Κύριε Μήτρου, μόλις πρόλαβα και μπήκα στην ομίγυρη. Ανδρέας Μπουντουβής. Κύριε Πρίτανη, καλώς ορίσατε. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι η επικοινωνία μας γίνεται με την πλατφόρμα WebEx που μας προσφέρει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών. Τους ευχαριστούμε. Ιδιαιτέρως τον προϊστάμενό της Γιάννη Τσάκωνα. Ονομάζομαι Νίκος Μήτρου, καθηγητής στο Μετσόβιο και επιστημονικά υπεύθυνος αυτού του έργου. Και θα κάνουμε την παρουσίαση με τον συνάδελφό μας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, κύριο Δημήτρη Κουή. Στο τέλος θα μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις, είτε με χρήση της συνομιλίας, του chat, είτε ενεργοποιώντας το μικρόφωνο σας. Αν θα έχουμε χρόνο για ζωντανή συνομιλία, θα δούμε. Προς το παρόν, παρακαλείστε να έχετε όλοι απενεργοποιημένο το μικρόφωνο, γιατί υπάρχουν μετά αντιχείσεις που μας δεν βοηθούν στη συνομιλία και στην παρουσίαση. Η παρουσίαση θα καταγραφεί για μελλοντική χρήση και θα παρακαλέσω τον κύριο Τσάκωνα, αν μας ακούει, να την ενεργοποιήσει, αν δεν το έχει κάνει ήδη. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε τη δράση Κάλυπος, είτε επειδή συμμετείχατε στην πρώτη φάση της ως συγγραφείς ή αξιολογητές, είτε ως χρήστες των συγγραμμάτων που παρήγαγε. Η δράση βασίζεται από δύο βασικές αρχές. Δημήτρη, θα σε παρακαλέσω να πας στην επόμενη διαφάνεια. Βασίζεται λοιπόν σε δύο βασικές αρχές. Κατά πρώτο, στην αρχή της ανοιχτότητας. Λοιπόν, η ανοιχτή γνώση αυξάνεται εκθετικά, το γνωρίζουμε, και έχει πολλαπλασιαστική ισχύ. Δεν είναι τυχαίο που η ονομαζόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση οδηγείται εμπολής από το ανοιχτό διαδίκτυο. Κατά δεύτερο, βασίζεται στην αρχή της καθολικότητας της χρήσης και της ωφέλειας από τους δημόσιους πόρους. Δηλαδή, η πληροφορία και η γνώση που παράγεται με δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί εδώ και καιρό αυτήν την αρχή, ζητώντας οι δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας που εκείνη χρηματοδοτεί να γίνονται σε περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης και μάλιστα χρηματοδοτεί αυτές τις δημοσίευσεις. Τώρα, λίγα λόγια για το πρώτο έργο της δράσης. Στόχος ήταν η παραγωγή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων προπτυχιακού επίπεδου, τα οποία θα ήταν διαθέσιμα σε όλους μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού αποθετηρίου. Μετά από εφάπαξ, βέβαια, συγγραφική αμοιβή στους δημιουργούς αυτών των συγγραμμάτων. Χρηματοδοτήθηκε την περίοδο 2013-2015 από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διαβίωμάτων. Παρήγαγε 520 τέτοια βιβλία προπτυχιακού επίπεδου στην ελληνική γλώσσα, κατά την πλειονότητά τους. Συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 συντελεστές, όπως κύριοι συγγραφείς, γραφίστες, γλωσσικοί επιμελητές κλπ. Μάλιστα, περισσότεροι από 2.000 από αυτούς τους συντελεστές ήταν μέλη ΔΕΠ. Από όλα σχεδόν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ως συγγραφείς και αξιολογητές. Από 35 από τα 36 τότε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ΤΕΗ συμμετείχαν με τα μέλη τους στη δράση. Λοιπόν, στο γράφημα αυτής εδώ της διαφάνειας βλέπουμε την πολύ υψηλή και σταθερή χρήση αυτών των συγγραμμάτων. Εδώ για το έτος 2018 είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία. Και μάλιστα είναι σε λογαριθμική κλίμακα. Αν δείτε, δηλαδή είναι αρκετά ψηλά, αρκετά μεγάλη η χρήση.
Τώρα, σε τα πρόσφατα, όσον αφορά τα πρόσφατα στοιχεία χρήσης, βλέπουμε εδώ για το τελευταίο έτος. Είναι στοιχεία από τα Google Analytics του αποθετηρίου, του τελευταίου έτους, δηλαδή από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2019 μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι αναδεικνύει αυτό το γράφημα την ακόμα μεγαλύτερη αξία αυτού του εκπαιδευτικού υλικού σε περιόδους κρίσης. Βλέπετε εδώ, σε κύκλο, είναι η έξαρση στη χρήση που έχουμε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, όταν υποχρεωθήκαμε σε τηλεκπαίδευση, βέβαια, και όταν ήταν δύσκολη και απογορευτική εντελώς η φυσική πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και αίθουσες διδασκαλίας. Ενώ αποδείχτηκε, το ξέρουμε, αδύνατο να μοιραστούν έγκαιρα τα έντυπα βιβλία του Ευρώπου. Τον Απρίλιο, ειδικότερα, το 2020, έτσι βλέπουμε εδώ, είχαμε πάνω από 50.000 downloads, καταφορτώσεις, σε ένα μήνα. Δηλαδή περί τα 1.700 ημερησίους, που είναι ένα πολύ μεγάλο, αριθμό. Να τονίσουμε επιπλέον ότι δεν χρησιμοποιούνται μόνο από προπτυχιακούς φοιτητές, το βλέπουμε εδώ σε αυτό το bar chart, σε αυτό το γραφόγραμμα, όπου είναι ως προς την ηλικία εδώ η κατανομή και βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται από όλες τις ηλικίες και ακόμα και μετά τα 65. Δηλαδή είναι χρήστες όχι μόνο προπτυχιακοί φοιτητές αλλά και μεταπτυχιακοί. Το γνωρίζουμε αυτό γιατί στα analytics έχουμε κρατήσει τέτοια στοιχεία. Συμμετέχονται σε προγράμματα διαβίου μάθησης κλπ. Ας έρθουμε στο νέο έργο. Λοιπόν, ναι. Το νέο έργο φιλοδοξεί, έχει ως στόχο να προσθέσει περί τα 800 νέα ακαδημαϊκά συγγράμματα ανοιχτής πρόσβασης στο αποθετήριο. Έτσι, μετά την, ας πούμε, την καλή εκτέλεση του έργου και την ολοκλήρωσή του, θα έχουμε περί τα 1.400 ψηφιακά συγγράμματα ανοιχτά στο αποθετήριο, που ένας αριθμός που θα αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό περί το 10% των συνολικά διανεμόμενων χρησιμοποιούμενων συγγραμμάτων που σήμερα διανέμονται κατά κύριο λόγο σε έντυπη μορφή από τον Εύρωξο. Βασική αρχή και πάλι είναι ανοιχτότητα, όπως είπαμε, του περιεχομένου και όλα τα έργα που θα δημιουργηθούν θα διατίθενται με κάποια από τις άδειες Creative Commons. Συγκεκριμένα έχουμε προσδιορίσει δύο τέτοιες άδειες και μάλιστα μία είναι εκείνη την οποία προτρέπουμε όλους τους συγγραφείς να επιλέξουν μεταξύ των δύο. Δηλαδή αυτή που θα επιτρέπει και παράγωγα έργα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν χρηστές, δάσκαλοι, δηλαδή καθηγητές, να προτείνουν ένα σύγγραμμα που θα είναι σύνθεση από υλικό πολλών άλλων βιβλίων, να διαλέξουν κεφάλαια δηλαδή, τα οποία θα τους είναι χρήσιμα και να συνθέσουν ένα σύγγραμμα που θα το προτείνουν στους φοιτητές τους. Βεβαίως, να σημειώσουμε εδώ ότι το ηθικό δικαίωμα παραμένει πάντα, είναι απαραβίαστο, παραμένει πάντα στον δημιουργό και υπάρχει υποχρέωση, το που λέμε, του attribution στον αρχικό δημιουργό. Πάντα. Είτε σε έντυπη μορφή παραχθεί αυτό, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, σε σύνθεση κλπ. Πάντα η αναφορά στον αρχικό δημιουργό είναι εκ των νόμων κάνει. Ο φορέας υλοποίησης είναι και πάλι ο ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το παράρτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, του ΣΕΑΒ, που εδραίει στο Μετσόβιο. Και φορέας λειτουργίας, βέβαια, και κάτοχος των δικαιωμάτων του περιουσιακού, ας πούμε, δικαιώματος του υλικού, παραμένει ο ΣΕΑΒ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Όχι ότι θα το εμπορευτεί το υλικό αυτό, αλλά λέμε, εάν υπάρξει, ας πούμε, κάποια αξιοποίηση τέτοια περιουσιακή, βεβαίως τότε θα υπάρχει και αντίστοιχη μια απόδοση, έτσι, υλική απόδοση προς τους δημιουργούς. Αλλά για την ώρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Συνήθως ο ΣΕΑΒ δίνει και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις το δικαίωμα εκτύπωσης στις πανεπιστημιακές μονάδες αυτού του υλικού όταν χρειάζεται για να διανεμηθεί και σε έντυπη μορφή. Λοιπόν. Στο διάγραμμα αυτό εδώ βλέπουμε την οργανωτική και λειτουργική δομή του έργου. Στον πυρήνα αυτής της δομής είστε εσείς, είναι οι συντελεστές του έργου, ως συγγραφείς, αξιολογητές ή επιμελητές γλωσσική, τεχνική κλπ. Πάντα υπάρχει υποστήριξη από μια κεντρική ομάδα του έργου, την κεντρική ομάδα υποστήριξης όπως λέγεται, και η αλυσίδα, η ροή της λειτουργίας, αν θέλετε, φαίνεται εδώ στα μπέζ κουτάκια που είναι στο μέσον
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πρώτο, δηλαδή έχουν δημοσιευθεί οι προσκλήσεις και υποβάλλονται προτάσεις. Θα γίνει αξιολόγηση με τον τρόπο που θα περιγραφεί στη συνέχεια. Γιατί σε προτάσεις που θα αποκριθούν θα γίνει σύμβαση ώστε να αρχίσει η συγγραφή ή η μετάφραση. Και στο τέλος της ιστορίας αυτής θα αναρτηθούν τα έργα, τα βιβλία στο ανοιχτό αποθετήριο. Πάνω-πάνω σε αυτή την δομή, την διαχειριστική και διοικητική, είναι και επιστημονική, βρίσκεται η Επιστημονική Επιτροπή Συντονισμού και Αξιολόγησης, όπως λέγεται, η οποία αποτελείται, έχει συγκροτηθεί και αποτελείται από περίπου 40 μέλη, εκλεκτούς συναδέλφους, και μάλιστα είναι οργανωμένοι σε θεματικές επιτροπές, όπως λέγονται, μία για κάθε θεματική περιοχή. Θεματικές περιοχές, πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, οι θεματικές, έχουμε ορίσει 6 θεματικές περιοχές, με βάση και μια ταξινομία που χρησιμοποιείται και διεθνώς. Αλλά μόνο διαχειριστική αξία ας δούμε ότι έχει αυτή στο έργο μας, αυτή η διαίρεση, αν θέλετε, όλης της σφαίρας της επιστημονικής γνώσης, για να μπορέσουμε να βγάλουμε προσκλήσεις που έτσι ώστε να με δίκαιο τρόπο να κατανεμηθεί ο προϋπολογισμός στις διάφορες περιοχές, θεματικές περιοχές. Έχουμε 6 λοιπόν τέτοιες, 5 είχαμε στο πρώτο έργο, αλλά τώρα έγινε μια επαναδόμηση εδώ. Λοιπόν, μαθηματικά και πληροφορική είναι η πρώτη, φυσικές επιστήμες και γεωπονικές επιστήμες είναι η δεύτερη, επιστήμες μηχανικών και τεχνολογία η τρίτη. Ιατρική και επιστήμες υγείας, επιστήμες ζωής και βιολογικές επιστήμες, η τέταρτη. Δίκαιο και κοινωνικές επιστήμες, η πέμπτη. Και ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, η έκτη. Επαναλαμβάνω, το βλέπουμε, ποτέ μια τέτοια ταξινομία δεν μπορεί να είναι καθαρή. Δεν είναι, υπάρχουν επικαλύψεις. Υπάρχουν επικαλύψεις, οπότε δεν έχει σημασία αν κάποιος, για παράδειγμα, σε πολλές από αυτές τις περιοχές έχουμε τη συνεισφορά και τη τεχνολογία, σίγουρα. Λίγες είναι οι καθαρές επιστήμες, ας πούμε, μαθηματικά κλπ. Οπότε ένα έργο που θα είναι αφορά σε ένα μάθημα πληροφορικής, σε θεματολογία στην πληροφορική, μπορεί κάλλιστα, εφόσον έχει και ενισχυμένο το τεχνολογικό μέρος, να υποβληθεί στην περιοχή 3, επιστήμες και τεχνολογία, όπως λέγεται. Και αντίστροφα. Έτσι, ένα έργο για τη βιολογία θα μπορεί ίσως και στην περιοχή 2. Εξαρτάται λοιπόν, είναι των συγγραφέων επιλογή πού είναι η βαρύτητα και ποια περιοχή θα επιλέξουν, εφόσον υπάρχουν αυτές οι επικαλύψεις. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, υπάρχει ένα προσάρτημα 2 των προσκλήσεων που θα το βρείτε στο site, στην ιστοσελίδα της δράσης, στη σελίδα των προσκλήσεων, που περιγράφει εκεί τις θεματικές περιοχές και έχει μάλιστα και μια ορολογία και μια διαίρεση, μια ιεραρχία, μια ταξινομία, που μια θεματική περιοχή υποδιαιρείται σε επιμέρους κλπ. Και υπάρχει μια ιεραρχία 4-5 επιπέδων εκεί. Λοιπόν, στην επόμενη διαφάνεια. Επόμενη. Κατηγορίες συγγραμμάτων τώρα που χρηματοδοτούνται. Λοιπόν, η κύρια κατηγορία είναι αυτή που ήταν και στην πρώτη φάση, στο πρώτο έργο της δράσης. Δηλαδή τα νέα εγχειρίδια για προπτυχιακά μαθήματα. Αυτή είναι η κύρια κατηγορία. Και ήταν η μόνη στο πρώτο έργο. Τώρα όμως έχουμε διευρύνει το φάσμα των κατηγοριών αυτών των συγγραμμάτων και έχουμε περιλάβει έτσι συγγράμματα τα οποία θα απευθύνονται, που είναι μεταπτυχιακού επίπεδου. Θα απευθύνονται δηλαδή και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μεταπτυχιακά μαθήματα. Επίσης, έχουμε περιλάβει τη μετάφραση ανοιχτών ξενόγλωσσων textbooks, όπως λέγονται, open textbooks. Το κίνημα αυτό της ανοιχτής, ας πούμε, του ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, έτσι θυμόμαστε όλοι το MIT που άνοιξε τότε όλα τα courses, έτσι, και τα έκανε ανοιχτά. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο κίνημα και συνεχώς εμφανίζονται πολύ αξιόλογα έργα και textbooks που είναι ανοιχτά. Λοιπόν, κάποια από αυτά λοιπόν, τα οποία θα κρίνουμε εμείς ότι είναι κατάλληλα για μαθήματά μας, για δικά μας μαθήματα, και εφόσον επιτρέπουν, δίνονται με άδεια που επιτρέπει παράγωγα έργα, τέτοιο έργο είναι και η μετάφραση, θα μπορούν να μεταφραστούν
για να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του δικού μας έργου. Υπάρχει χρηματοδότηση και για αυτή τη μετάφραση. Μονογραφίες, μια καινούργια κατηγορία, εκτενής βιβλιογραφική οδηγή, θα πούμε δύο λόγια παρακάτω. Αυτές είναι οι καινούργιες κατηγορίες, επαναλαμβάνω, που προσθέθηκαν στην ήδη υπάρχουσα στο πρώτο έργο, που ήταν τα νέα εγχειρίδια προπτυχιακού επίπεδου. Και βέβαια να δούμε εδώ και μια επίσης διάκριση σε συγγράμματα υψηλής προτεραιότητας και κάποια άλλα ειδικού σκοπού. Τα υψηλής προτεραιότητας είναι εκείνα που θα ανήκουν σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες και μάλιστα τις δύο πρώτες κατά βάση. Και θα απευθύνονται σε μαθήματα με πολυπληθή ακροατήρια ή σε μαθήματα που γίνονται σε πολλά πανεπιστημιακά τμήματα. Θα έχουν δηλαδή κατά τεκμήριο πολύ μεγάλη χρήση. Λοιπόν, αυτά θα μπορεί να τύχουν και αυξημένης χρηματοδότησης, εφόσον βεβαίως αυτή η ευρεία χρήση θα πιστοποιείται από κάποια συλλογικά όργανα των αντίστοιχων τμήματων, από τομείς, έτσι αποφάσεις τομέων ή επιτροπών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών κλπ. Λοιπόν, επίσης επιτρέπεται και η συγγραφή σε άλλη γλώσσα. Αγγλικά, ας πούμε, έτσι, γιατί πολλές φορές έχουμε και απευθυνόμαστε και σε διεθνή ακροατήρια και καλό είναι να ανοιχτούμε. Οπότε, απλώς εδώ θα είναι, έχουμε βάλει την προαπαίτηση να υπάρξει μια έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή, αλλά σας λέω ότι δεν υπάρχουν λόγοι να αρνηθεί η Επιτροπή και συγγραφή σε άλλη γλώσσα. Την επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, δύο λόγια για την κάθε μια κατηγορία από αυτές. Τα νέα εγχειρίδια, όπως είπαμε, για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Η απέτηση είναι για την κάλυψη της ύλης σε μεγαλύτερο ποσοστό, ενός εξαμηνιαίου μαθήματος, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού. Θα πρέπει να είναι δομημένο το βιβλίο, το σύγγραμμα σε 10 με 12 κεφάλαια, ας πούμε, ενδεικτικά ένα για κάθε διδακτική εβδομάδα. Και βεβαίως αυτό το είχαμε και στο πρώτο έργο. Χρειάζεται να παραδοθούν τα κεφάλαια αυτά σε κάποια αυτοτελή μορφή. Γιατί? Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός που δούμε στην αρχή για σύνθεση έργων με επιλογή κεφαλαίων από πολλά βιβλία. Άρα ένα κεφάλαιο θα πρέπει να έχει και δικό του πίνακα περιεχομένων, ας πούμε δική του βιβλιογραφία κλπ. Με αυτή την έννοια. Και να έχει μια αυτοτέλεια, δηλαδή τον πρόλογο στην εισαγωγή να γίνεται μια σύνοψη της προαπαιτούμενης γνώσης από άλλα κεφάλαια ενδεχομένως. Η γλώσσα γραφής με ελληνικά αλλά και άλλες γλώσσες, δεν τις επιτρέπουμε. Θα πρέπει να συνδέεται κάθε τέτοια πρόταση για τέτοιο σύγγραμμα να συνδέεται με κάποιο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό μάθημα. Έτσι, αυτό δηλώνεται κατά την υποβολή της πρότασης βεβαίως από την γραφή. Ο μορφότυπος του τελικού συγγράμματος θα είναι κατά βάση το PDF, αλλά βεβαίως τα παραδοτέα θα είναι σε μορφή επεξεργάσιμου, σε μια επεξεργάσιμη μορφή, Word, LaTeX κλπ. Έτσι ώστε να μπορούν να μετατραπούν και σε EPUB και σε άλλες μορφές που θα επιτρέπουν και κάποια διαδραστικότητα. Την επόμενη διαφάνεια, η κατηγορία των μεταφράσεων. Είπα ήδη δύο λόγια ότι υπάρχει πάρα πολύ ανοιχτό περιεχόμενο και συνεχώς θα υπάρχει, θα εμφανίζεται νέο. Οπότε καλό είναι να αξιοποιήσουμε ανοιχτά συγγράμματα, τα οποία μάλιστα πολλές φορές από τους έγκριτα sites έχουν και αξιολογήσεις. Οπότε αν επιλέξουμε ένα τέτοιο βιβλίο που έχει καλές αξιολογήσεις και το κρίνουμε κατάλληλο για το μάθημά μας, ναι, θα υποβάλουμε τέτοια πρόταση. Εμείς στο site, στην ιστοσελίδα της δράσης, θα έχουμε ήδη δηλαδή ενδεικτικό κατάλογο με συλλογές τέτοιων τίτλων, τέτοιων βιβλίων, και ο οποίος κατάλογος συνεχώς θα επικυρωποιείται. Επόμενη. Επόμενη διαφάνεια. Να πω, η επόμενη κατηγορία είναι η εκτενής βιβλιογραφική οδηγή, που εδώ απευθυνόμαστε κυρίως σε νέους διδάκτορες, οι οποίοι έχουν τελειώσει σχετικά πρόσφατα την διατριβή τους. Την τελευταία, αν θυμάμαι, 5 ή 8 ετία προσδιορίζουμε. Και εκεί μπορούν να κάνουν μια πρόταση για τη συγγραφή ενός εκτενούς βιβλιογραφικού οδηγού, δηλαδή σε μια περιοχή που κρίνεται έτσι πολύ σημαντική, νέων τεχνολογιών, ξέρω εγώ, κινητές επικοινωνίας 5ης γενιάς, λέω έτσι.
Και εκεί, εφόσον έχουν μελετήσει στα πλαίσια της διατηρής τους στη βιβλιογραφία, θα την επεκτείνουν, θα την ολοκληρώσουν, κυρίως με tutorial papers ή με μονογραφίες ή και βιβλία, και θα κάνουν μια τέτοια πλήρη ανασκόπηση και ανάλυση αυτής της βιβλιογραφίας, που θα είναι χρήσιμη σε άλλους συναδέλφους τους, είτε υποψήφιους διδάκτορες, είτε και σε άλλα μεταπτυχιακά μαθήματα. Λοιπόν, αυτές είναι οι κυρίες κατηγορίες. Δημήτρη, εμένα μου έχει κολλήσει εδώ, είμαι στη διαφάνεια που λέει μετάφραση. Δεν ξέρω αν είναι δικό μου πρόβλημα, είναι εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, να κλείσω εγώ εδώ και θα δώσω τη σκυτάλη στον συνάδελφο τον κύριο Κουή, να κάνει μια αναλυτικότερη παρουσίαση και σε τεχνικά θέματα για το πώς εγγραφόμαστε στο μικρό, πώς υποβάλλουμε πρόταση, ποιοι είναι οι προϋπολογισμοί στις τρέχουσες προσκλήσεις κλπ. Ευχαριστώ εγώ για την ώρα και ο κύριος Κουής έχει το λόγο. Δημήτρη, μας ακούς, ο κύριος Κουής μας ακούει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι, να συνεχίσω εγώ ενδεχομένως, αλλά πρέπει να πάρω τη σκυτάλη. Πρέπει να πάρω τη σκυτάλη του παρουσιαστή. Ο κύριος Τρινάκη στην εικόνα του, που σημαίνει ότι έχει πρόβλημα σύνδεσης. Έχει πρόβλημα σύνδεσης, αυτό βλέπω. Να προσπαθήσω... Ναι. Τώρα σου μπήκε. Ωραία. Ναι. Δημήτρη, μας ακούς? Έχεις κλειστό το μικρόφωνο, Δημήτρη. Αν έχεις πρόβλημα, γράψε μας στο chat. Ωραία. Αν με ακούτε τώρα. Ναι, εσύ ακούμε. Ναι. Εντάξει. Την οθόνη την βλέπω. Έχεις το λόγο. Λοιπόν, την οθόνη την βλέπετε? Βεβαίως τη βλέπουμε. Ωραία. Κύριε Μήτρου, μια και κόλλησε, να δείξω εγώ και αυτό τον πίνακα. Αν θέλετε μπορείτε να το σχολιάσετε κι εσείς. Είναι ο πίνακας με τον προϋπολογισμό της δαπάνης, μια και αν και στο δικό σας μέρος παρουσίασης. Είναι ο πίνακας με τους προϋπολογισμούς, δηλαδή ποιοι είναι οι στόχοι, το πλήθος δηλαδή ανακατηγορία συγγράμματος και τα ενδεικτικά κόστη συγγραφής που έχουμε προϋπολογίσει για κάθε κατηγορία συγγράμματος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σε αυτόν τον πίνακα θα δείτε ότι η δράση, με βάση τον προϋπολογισμό τον οποίο έχει λάβει από την πολιτεία, στοχεύει να παράγει περίπου, όπως είπε και ο κύριος Μήτρου, 800 περίπου συγγράμματα. 400 έχουμε υπολογίσει για τα νέα συγγράμματα, εγχειρίδια για προπτυχιακά μαθήματα, 200 μεταφράσεις, 150 μονογραφίες και 50 βιβλιογραφική οδηγή. Στην επόμενη στήλη που έχει και ενδιαφέρον για όσους θέλουν να υποβάλουν πρόταση είναι το ποσό, το μέσο ποσό που προβλέπουμε για συγγραφική αμοιβή. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε προϋπολογίσει ότι για συγγραφική αμοιβή, για ένα νέο σύγγραμμα εγχειρίδιο, για ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό μάθημα, το ποσό αυτό είναι 8.100. Και αυτό αφορά αποκλειστικά τα έξοδα ή τέλος πάντων τις αποζημιώσεις των συγγραφέων. Μία μετάφραση έχουμε προϋπολογίσει μία μέση τιμή 5.500 ευρώ, μία μονογραφία 7.000 ευρώ και ένας βιβλιογραφικός οδηγός 5.000 ευρώ. Επίσης, για κάθε βιβλίο έχουμε προϋπολογίσει κόστος τεχνικής και γλωσσικής επιμέλειας. Τεχνική αφορά κυρίως τη σελιδοποίησή του, γλωσσική αφορά τον έλεγχο. Αυτό το κόστος, όπως αν κάποιοι είχατε συμμετέχει στην προηγούμενη δράση, δεν θα είναι διαθέσιμο να το διαχειριστεί η συγγραφική ομάδα, ο κύριος συγγραφέας, όπως λέγαμε, αλλά θα το διαχειρίζεται η δράση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει συνεργασία τόσο στην έβρεση γλωσσικών επιμελητών ή συντελεστών τεχνικής επεξεργασίας με την συγγραφική ομάδα. Οπότε, από αυτή τη διαφάνεια, νομίζω αυτό που αξίζει να κρατηθεί είναι αυτή η κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες βιβλίων, καθώς και το συνολικό ποσό αποζημίωσης που προβλέπεται για τις συγγραφικές ομάδες. Επισημαίνω εδώ ότι αυτό είναι μία πρώτη κατανομή, ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει, γι' αυτό και έχουμε, όπως θα δείτε, αυτές τις σταδιακές, μάλλον τις προσκλήσεις σε στάδια. Ανάλογα τώρα με τη ζήτηση που θα υπάρχει ανακατηγορία, ενδέχεται η Επιστημονική Επιτροπή του Έργου να αποφασίσει και ανακατανομήσει τις κατηγορίες των βιβλίων. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο είναι
Σημαντικό είναι οι προσκλήσεις. Ήδη από τις 18/9, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, από τα μέσα Σεπτεμβρίου, έχουν ξεκινήσει και έχουν βγει στο site της δράσης οι προσκλήσεις για τις 6 θεματικές περιοχές. Ήδη ο κύριος Μήτρου σας είπε ότι βγήκαν 6 προσκλήσεις σε 6 διακριτές θεματικές περιοχές, παρόλο που δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα στα επιστημονικά αντικείμενα και για λόγους ισονομίας, δηλαδή να υπάρξει μια πολύπλευρη ανάπτυξη πολλών θεμάτων από όλα τα θέματα βιβλίων, αλλά και να μπορούν οι διάφοροι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν πρόταση και να έχουν πολλές ελπίδες ότι θα λάβουν χρηματοδότηση. Η έναρξη υποβολών ξεκίνησε 5/10 με την εγγραφή σας στα Μητρώα. Υπάρχει το ορόσημο το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το τέλος Οκτωβρίου, αυτό έχει ήδη μεταφερθεί προς τα μέσα Νοεμβρίου, γιατί συνεχίζουμε τις ενημερώσεις στα Ιδρύματα, οπότε δεν θα μπορούσαμε να, ας το πούμε, σταματήσουμε τις υποβολές στα μέσα Οκτωβρίου, αλλά στα τέλος Οκτωβρίου, αλλά θα δώσαμε ήδη κάποια παράταση. Και η πρώτη πρόσκληση κλείνει 31/1/2021. Εδώ να εξηγήσω λίγο γιατί έχουμε αυτή την έννοια του ορόσημου. Τι σημαίνει ορόσημο? Είδαμε και από την προηγούμενη δράση ότι το να περιμένουμε στην καταληκτική ημερομηνία να υποβάλουμε όλοι μαζί μία πρόταση και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης ήταν κάτι το οποίο και δημιουργούσε στο τέλος πολύ μεγάλο φόρτο για τη δράση, αλλά και ήταν ίσως λίγο αδικαίο για όσους ήταν λίγο πιο όριμοι, είχαν δηλαδή έτοιμο υλικό. Οπότε αποφασίσαμε ότι η πρώτη πρόσκληση, θα υπάρξει και δεύτερη όπως βλέπετε λίγο πιο κάτω, θα σπάσει ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή όσοι υποβάλλουν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα ξεκινήσει για αυτούς η διαδικασία αξιολόγησης και σταδιακά θα εγκρίνονται προτάσεις και μετά όμως η πρόσκληση θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου για όσους έρθουν μετά, οπότε και εκεί θα γίνει και δεύτερος κύκλος αξιολογήσεων. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θέλουμε να, ας το πούμε, αποσυμφορήσουμε το φόρτο εργασίας της δράσης, αλλά θέλουμε και εμείς ως δράση να επισπεύσουμε την παραγωγή βιβλίων όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άρα, δηλαδή, προσπαθούμε λίγο με αυτά τα ορόσημα αξιολόγησης να επιταχύνουμε τις διαδικασίες υποβολής αξιολόγησης και έναρξης του συγγραφικού έργου από την πλευρά των ενδιαφερομένων. Θα κρίνουμε τα αποτελέσματα αναθεματική περιοχή, ανά είδος βιβλίου, μετά το τέλος της πρώτης πρόσκλησης, δηλαδή μετά τον Ιανουάριο, και μέσα στο 2021 θα αναπροσαρμόσουμε τους προϋπολογισμούς, θα δούμε τα υπόλοιπα των προϋπολογισμών, τις προτάσεις κτλ. Και θα βγει και η δεύτερη πρόσκληση. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν και τότε δικαίωμα να ξαναξεκινήσουν να υποβάλλουν προτάσεις. Σε ό,τι αφορά την πρώτη πρόσκληση, θυμηθείτε τον πίνακα που είδαμε στην αρχή. 400 βιβλία είναι τα συνολικά που είχαμε, για παράδειγμα, προϋπολογίσει για νέα συγγράμματα εγχειρίδια. Στην πρώτη πρόσκληση θα χρηματοδοτούν ως και 235, που σημαίνει ότι για τη δεύτερη πρόσκληση είναι περίπου άλλα 165. Οπότε αυτό το οποίο θα πρέπει να μας μείνει εδώ είναι ότι από τα 800 βιβλία που προϋπολογίζουμε να χρηματοδοτήσουμε, τα 450 θα χρηματοδοτούν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης. Οπότε σχεδόν άλλα τόσα θα πάνε στη δεύτερη πρόσκληση. Έτσι, αν κάποιος δεν νιώθει ότι είναι αυτή τη στιγμή όριμος να υποβάλει κάποια πρόταση, μπορεί να το κάνει και στη δεύτερη πρόσκληση που θα βγει στα μέσα του επόμενου έτους. Δηλαδή να έχει προετοιμαστεί καλύτερα, γιατί και τότε θα υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δοθεί ή θα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός βιβλίων. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν θα πρέπει να μας πιάσει άγχος αν θα υποβάλω σε αυτές τις ημερομηνίες, δεδομένου θα υπάρξει και δεύτερη ευκαιρία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Φυσικά εμείς θέλουμε σαν δράση όσες πιο πολλές προτάσεις υποβληθούν τώρα, τόσο καλύτερα είναι για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τα θέματα των ρόλων μέσα στη δράση. Ειδικά όσοι έχετε συμμετέχει και στο προηγούμενο έργο, που δεν είναι και λίγοι, πρέπει να καταλάβετε ότι οι ρόλοι παραμένουν οι ίδιοι. Έχουμε έναν κύριο συγγραφέα, ο οποίος κύριος συγγραφέας είναι αυτός ο οποίος συντονίζει την όλη προσπάθεια και μέσα από αυτόν θα γίνει και η υποβολή της πρότασης. Ο κύριος συγγραφέας και ανάλογα το είδος της κατηγορίας του βιβλίου μπορεί να πλαισιώνεται από συνσυγγραφείς,
Και φυσικά μέσα στη δράση υπάρχει και η έννοια του αξιολογητή. Αυτός δηλαδή ο οποίος θα αξιολογήσει την πρόταση, αλλά και μετέπειτα μπορεί να αξιοποιηθεί και στο να αξιολογήσει το αποτέλεσμα. Εφόσον δηλαδή μια πρόταση χρηματοδοτηθεί, θα χρειαστούμε και ίσως και κάποιο είδους αξιολόγηση, επιβεβαίωση, συγκυρώντας το αποτελέσματος, δηλαδή του βιβλίου. Εδώ θα δείτε ότι δεν υπάρχει σαν ρόλος αυτό που υπήρχε σαν επίσημος ρόλος της δράσης και θα το διευκρινίσω τι εννοώ με αυτό, δεν υπάρχει η έννοια του κριτικού αναγνώστη. Ο κριτικός αναγνώστης ήταν κάτι που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη δράση. Θα υφίσταται και τώρα σαν ρόλος μέσα στο πληροφοριακό μας σύστημα ή σαν ρόλος κατά τη διάρκεια της συγγραφής ενός βιβλίου, δεν θα αποζημιώνεται. Θα μπορεί δηλαδή κάποιος να πάρει το ρόλο του κριτικού αναγνώστη, αλλά δεν θα υπάρχει αποζημίωση γι' αυτό. Άρα από εδώ καταλαβαίνετε ότι οι ρόλοι οι οποίοι αποζημιώνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι κυρίως, μάλλον βασικά είναι η συγγραφική ομάδα, κύριος συγγραφέας και συγγραφέας. Και φυσικά από τη δράση αποζημιώνεται και αξιολογητής. Αξιολογητής βέβαια σε αυτό το έργο μεγάλη βαρύτητα θα δώσουμε και στις επιστημονικές επιτροπές και στα μέλη τους, αλλά βέβαια θα έχουμε και κάποιους εξωτερικούς αξιολογητές. Έχοντας καθορίσει ποιοι είναι οι βασικοί ρόλοι που μπορεί κάποιος να αναλάβει μέσα στο πλαίσιο της δράσης, πάμε να δούμε σε ποιες κατηγορίες μπορεί να ανήκει κάποιος κύριος συγγραφέας ή συγγραφέας. Φυσικά μπορεί να είναι καθηγητής ΑΕΗ. Υπάρχουν αυτό που λέμε επισκέπτες ή ομότιμοι συνταξιούχοι καθηγητές, διδάσκοντες ειδικής κατηγορίας, ερευνητές από ερευνητικά κέντρα δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, καθηγητές ή ερευνητές εξωτερικού και λοιποί ειδικοί επιστήμονες. Τώρα, ανάλογα με το από πού προέρχεται κάποιος, ποια είναι η κατηγορία του, μπορεί να αναλάβει κάποιον από τους ρόλους. Όλοι σχεδόν μπορούν να αναλάβουν όλους τους ρόλους, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που βλέπετε με αστεράκια, π.χ. διδάσκοντες ειδικοί κατηγορίες, οι οποίοι έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Παράδειγμα είναι να έχεις διδακτορικό, μεταπτυχιακό τίτλο ή για να μπορέσεις να αναλάβεις π.χ. την συγγραφή ενός εκτενούς βιβλιογραφικού οδηγού, θα πρέπει να είσαι κάτοχος διδακτορικού, το οποίο βρίσκεται, το έλαβε στα τελευταία 8 χρόνια, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται επιβλέπων καθηγητής κτλ. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες αναγράφονται αναλυτικά στους οδηγούς και στα κείμενα των προσκλήσεων. Αλλά επειδή η μεγάλη κατηγορία των συμμετεχόντων σε αυτά τα έργα είναι καθηγητές κυρίως ΑΕΗ, αυτοί μπορούν να αναλάβουν χωρίς καμία προϋπόθεση όλους αυτούς τους ρόλους. Δεν θα επιμείνω πολύ. Θα πάω τώρα σε κάποια επιπλέον διαδικαστικά θέματα, όπως για παράδειγμα είναι πόσες προτάσεις μπορεί να υποβάλει ένας κύριος συγγραφέας. Ο κύριος συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ως και 2 προτάσεις. Τουλάχιστον διαχειριστικά έτσι το έχουμε κάνει. Και να χρηματοδοτηθεί μόνο για 1, εκτός αν πρόκειται για καθηγητή ΑΕΗ. Τότε αυτός μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και για 2 προτάσεις. Στις προσκλήσεις δεν πρόκειται ποτέ πιθανά να βρείτε ότι μπορεί να υποβάλει ως 2 προτάσεις. Είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε κάνει για λόγους διαχείρισης. Δηλαδή να μην υπάρξουν πολλαπλές προτάσεις και δημιουργηθεί υπερβολικός φόρτος σε εμάς. Οπότε εσείς θα έχετε στο μυαλό σας ότι αν είστε καθηγητής ΑΕΗ μπορείτε να υποβάλλετε ως και 2 προτάσεις και να χρηματοδοτείτε και αυτές τις 2. Και επίσης, αν ανήκετε σε κάποια άλλη κατηγορία, όπως είναι για παράδειγμα ειδικός διδάσκοντας ή θέλετε να γράψετε ένα βιογραφικό οδηγό κτλ. Υποψήφιο, δηλαδή διδάκτορας, τότε μπορείτε να υποβάλλετε 1 πρόταση και για αυτή μόνο θα χρηματοδοτείτε, όχι για δεύτερη. Προσέξτε, εδώ αναφερόμαστε ως κύριος συγγραφέας. Ένας όμως καθηγητής ή από κάποια άλλη κατηγορία μπορεί να είναι συνσυγγραφέας και σε παραπάνω από 2 προτάσεις, δηλαδή σε περισσότερες από 1. Εκεί γι' αυτό και μπαίνει και το όριο πόσα χρήματα μπορεί να λάβει ένα φυσικό πρόσωπο από τη δράση. Ένα φυσικό πρόσωπο από τη δράση, κατά όλη τη διάρκεια της δράσης, μπορεί να λάβει έως και 15.000 ευρώ. Αυτό φανταστείτε ότι είναι πάνω κάτω να έχω γράψει 2 βιβλία στην πιο ακριβή κατηγορία, δηλαδή στα κύρια συγγράμματα που είναι 8.100 προϋπολογισμός. Αν τώρα αυτός ο συγγραφέας κληθεί να κάνει και αξιολογήσεις και κάποιες άλλες εργασίες για τη δράση, τότε το ποσό το οποίο μπορεί να λάβει από τη δράση συνολικά είναι 20.000 ευρώ. Αυτά είναι τα διαδικαστικά. Νομίζω ότι και στο προηγούμενο έργο δεν μας απασχόλησαν ιδιαίτερα. Η μεγάλη πλειοψηφία των κύριων συγγραφέων ή συνσυγγραφέων συμμετείχαν το πολύ σε 1-2 προτάσεις.
και κανένας δεν έφτασε ποτέ να ξεπεράσει ή να χρειάζεται να γίνει έλεγχος για τα όρια. Έτσι κι αλλιώς η συγγραφή ενός βιβλίου έχει πολύ μεγάλο φόρτο, οπότε το να πάει κάποιος να γράψει δύο βιβλία σε κάποιο τόσο σε αυτό το χρονικό διάστημα, νομίζω ότι είναι, είναι κάτι πολύ δύσκολο, εκτός αν έχει πάρα πολύ όριμο υλικό. Η συγκρότηση της συγγραφικής ομάδας είναι αποκλειστική ευθύνη του κύριου συγγραφέα. Άλλωστε αυτός, με το λογαριασμό του, θα γίνει και υποβολή στο σύστημα της συγγραφικής ομάδας. Η συγκρότηση της συγγραφικής ομάδας και η επιλογή των συγγραφέων είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Δηλαδή έχει βαρύτητα στα κριτήρια της αξιολόγησης, και θα το δούμε και αυτό λίγο παρακάτω. Τώρα, εφόσον κάποιος θα συμπεριληφθεί στην συγγραφική ομάδα, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένο στο μητρό του έργου. Υποχρεωτικά θα πρέπει όλες οι συμμετέχοντες στο έργο, οι οποίοι επιθυμούν να πληρωθούν, δηλαδή να λάβουν κάποια μορφή αποζημίωση από το έργο, να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρό. Δηλαδή να έχουν φτιάξει ένα λογαριασμό, να έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους και να έχουν επιστοποιηθεί από το μητρό. Είναι και κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Ο κύριος συγγραφέας, κατά τη διάρκεια της υποβολής της πρότασης, έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει και συνσυγγραφείς ή άτομα που θα βοηθήσουν τέλος πάντων στην δράση, στην προσπάθειά του, χωρίς αμοιβή. Και θα δούμε ακριβώς πώς μπορεί και αυτό να γίνει. Όπως σας είπαμε, δεν υπάρχει ο ρόλος του κριτικού αναγνώστη ως αμοιβόμενος ρόλος από τη δράση, αλλά μπορεί και αυτός να συμπεριληφθεί στην συγγραφική ομάδα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είχε απασχολήσει πολύ τη δράση και ίσως ήταν κάτι το οποίο δυσκόλεψε τους όσους συμμετείχαν ήταν οι τεχνικές προδιαγραφές για τα βιβλία. Έχει γίνει μάλλον μια απλοποίηση τουλάχιστον ως προς τη μορφή του τελικού παραδοτέου, δηλαδή ότι δεν ζητάμε πια το ηλεκτρονικό βιβλίο στη μορφή EPUB. Αυτό θα διευκολύνει πολύ εσάς. Και έχει γίνει και μία απλοποίηση στο κομμάτι των απαιτήσεων που έχει το πρωτογενές υλικό, δηλαδή αυτό το οποίο θα μας παραδώσετε. Κατά κύρια, όπως ανέφερε και ο κύριος Μήτρου παρουσιάζοντας τα βιβλία, κατά κύριο λόγο θα είναι σε μορφή Word. Δεχόμαστε και άλλες περιπτώσεις όπως LaTeX ή και σε κάποιες άλλες τεχνικές, ας το πούμε, τεχνικούς μορφότυπους που μας ανέφεραν άλλες συγγραφείς σε άλλες ενημερώσεις που κάναμε. Θέλουμε οπωσδήποτε τα ανοιχτά αρχεία, σχήματα, εικόνες κτλ. Και την όλη προσπάθεια σελιδοποίησης γλωσσικής επιμέλειας θα την αναλάβει η δράση. Πάντα βέβαια στη συνεργασία με τη συγγραφική ομάδα. Μεγάλη βαρύτητα θα δώσουμε και πάλι στα νομικά ζητήματα τα οποία διέπουν τέλος πάντων την ανάπτυξη ενός βιβλίου με την έννοια άδειες χρήσης υλικού από τρίτους, σχήματα, εικόνες κτλ. Θα υπάρξουν και ενημερώσεις για όλα αυτά κατά τη διάρκεια της δράσης. Ένα άλλο σημείο το οποίο με τη γνώση που είχαμε στην πρώτη δράση το αλλάξαμε λίγο. Είδαμε ότι οι 12 μήνες δεν ήταν και τόσο, ήταν λίγο σφιχτό το περιθώριο, οπότε η συγγραφική προσπάθεια θα είναι τώρα από 4 έως 18 μήνες. Φυσικά εδώ προσέξτε το εξής, προτάσεις οι οποίες έχουν πολύ έτοιμο υλικό ή τέλος πάντων είναι πολύ όριμες και δηλώσουν ότι θα τελειώσουν τη συγγραφή νωρίτερα, τους 18 μήνες, στην αξιολόγηση θα λάβουν μεγαλύτερο βαθμό. Οπότε προσπαθήστε να κάνετε, όταν θα υποβάλλετε την πρότασή σας, μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση τέλος πάντων και υπολογισμό του χρόνου που χρειάζεστε. Η εξάντληση, το όριο των 18 μηνών, να είναι, ας το πούμε, κάτι το οποίο να μην το επιλέξετε με την έννοια ότι θα εξαντλήσω όλο το χρονικό διάστημα, γιατί και αυτό αξιολογείται. Όπως και στην προηγούμενη φορά, θα πρέπει, για να υπάρχει ένα είδος ελέγχου, στο μέσο του χρονοδιαγράμματος, ο κύριος συγγραφέας να παραδώσει το μισό υλικό. Δηλαδή να παραδώσει το υλικό σε μία μορφή, η οποία θα είναι αξιοποιήσιμη, τουλάχιστον το μισό υλικό, τα μισά κεφάλαια από όσα έχει προδιαγράψει. Αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα, όπως θα δούμε, να λάβει και περίπου το 40% της αμοιβής. Δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε ότι παραδίδοντας το μισό υλικό, θα αποδεσμεύεται και το 40% της χρηματοδότησης και φυσικά το υπόλοιπο 60% θα δίδεται με, ας το πούμε, με την παράδοση των τελικών παραδοτέων.
Όπως είπα, κύριος υπεύθυνος για το πώς θα γίνει η πρόταση, ποιοι θα είναι οι συνσυγγραφείς και τι αμοιβές θα πάρει ο ίδιος και ο κάθε συνσυγγραφέας, είναι αποκλειστική ευθύνη του κύριου συγγραφέα. Αυτός θα πρέπει να οργανώσει την ομάδα, να συμφωνήσουν τα μέλη της ομάδας ακριβώς πώς θα είναι η πρότασή τους και να καταχωρήσει τα διάφορα ποσά. Η θεματική επιτροπή κάποιες φορές ενδέχεται να τροποποιήσει τον ετούμενο προϋπολογισμό, είτε τον αυξήσει, είτε τον μειώσει, ανάλογα με την πρόταση που θα δει και που θα υποβληθεί. Πάμε τώρα στο πιο δύσκολο κομμάτι, το οποίο είναι και εκτός της δράσης, δηλαδή δεν αφορά δικές μας επιλογές, αλλά αφορά κυρίως το νομικό πλαίσιο το οποίο επικρατεί σε σχέση με τις αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στη δράση. Είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ και μας έχει δυσκολέψει πολύ και θα καταλάβετε τι εννοώ, κυρίως σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους ή ομότιμους καθηγητές, και είναι ο τρόπος αποζημίωσης. Όλοι γνωρίζετε ότι ως καθηγητές, ως δημόσιοι υπάλληλοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως συνταξιούχοι έχουμε κάποιους περιορισμούς στον τρόπο που πληρωνόμαστε. Και εδώ πέρα έχουμε φτιάξει κάποιες διαφάνειες, οποίες δείχνουν ότι πώς ο καθένας μπορεί να αποζημιωθεί. Π.χ. αν ανήκουμε στην κατηγορία των καθηγητών, η αμοιβή που θα πάρετε από τον κάλυπο είναι απαλλασσόμενη από ΦΠΑ, χωρίς φύλλα χρονοχρέωσης, και η αμοιβή αυτή είναι επιμεριζόμενη ένα μήνα μέχρι το επιτρεπτό ύψος των συνολικών μηνιαίων μισθών τακτικών αποδοχών, δηλαδή το μισθό του Γενικού Γραμματέα. Άρα θα πρέπει, όταν θα εγκριθεί η πρότασή σας, θα σας γίνει μία σύμβαση για όλο το χρονικό διάστημα, με ένα ποσό, ας υποθέσουμε, 5.000 ευρώ για 12 μήνες, θα πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αν αυτό επιμερίζεται, π.χ. για παράδειγμα 450 ευρώ, κάτι τέτοιο ένα μήνα, να προσέξετε αυτό το ποσό, όταν προσθεθεί και με το υπόλοιπο σύνολο των αμοιβών σας από άλλα έργα, να μην ξεπερνάει, τέλος πάντων, κάπως να το ρυθμίσετε, να μην ξεπερνάει το όριο που θέτει η εκάστοτε νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή είναι το όριο του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Όσοι είστε καθηγητές, η αμοιβή σας θα γίνει ως εξής. Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον LKMP και την αποπληρωμή, την παράδοση από εσάς του έργου κτλ., και την υποπληρωμή θα γίνεται μέσω του οικείου σας έλκε. Δηλαδή, το ποσό θα μεταφέρεται στον οικείο σας έλκε και εκεί θα γίνονται όλες οι, ας το πούμε, κρατήσεις ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει, και ο έλεγχος των νομίμων ωραίων αμοιβών. Νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό στους καθηγητές, όταν πληρώνονται από έργα ΕΣΠΑ ή τέλος πάντων από δημόσιες επενδύσεις ή από τέτοιες πηγές, αυτά ισχύουν γενικότερα. Όταν θα συμπεριλάβετε κάποιον δημόσιο υπάλληλο, π.χ. έναν ΔΥΠΕΤΕΠ, έναν εργαστηριακό συνεργάτη, κάποιον άλλον, ο οποίος έχει την δημοσιοπαλλική ιδιότητα, τότε αυτός θα πρέπει να. Η πληρωμή του θα γίνει με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, δεν χρειάζεται να έχει μπλοκάκι. Θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση απογραφής από τον ΕΦΚΑ και αντίστοιχα να πάρει άδεια από το υπηρεσιακό ότι το επιτρέπεται η συμμετοχή στο έργο και ότι η αμοιβή που προβλέπεται δεν παραβιάζει τις νόμιμες αποδοχές κτλ. Μη σας, ας το πούμε, φοβίζει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται στάνταρ και στην προηγούμενη δράση έγινε κατά κόρον, οπότε είναι μια διαδικασία γνωστή σε αυτούς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και δεν είναι κάτι, ας το πούμε, πολύ δύσκολο. Εδώ έχουμε για το ιδιωτικούς υπάλληλους χωρίς τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Πάλι η αμοιβή θα γίνει με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, προσκόμιση βεβαίως από έπαιρνε κτλ. Εδώ υπάρχει ένα όριο 10.000 ευρώ. Εδώ είναι η πιο δύσκολη περίπτωση. Είναι οι συνταξιούχοι ή ομότιμοι καθηγητές. Δυστυχώς η νομοθεσία η οποία ισχύει τώρα προβλέπει περικοπή της σύνταξης εφόσον πληρώνονται από τρίτη πηγή για τους μήνες που διαρκεί ας το πούμε, η σύμβαση με τον κάλυπο ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλο έργο κάνουν. Η νομοθεσία ή το καθεστώς που ισχύει αυτή τη στιγμή νομίζω καθιστούν αποτρεπτική τη συμμετοχή των συνταξιούχων στο έργο, δεδομένου ότι και η αμοιβή που θα λάβουν δεν θα είναι κάποια εξωφρενική αμοιβή, η οποία θα αιτιολογεί το να δεχτούν περικοπή της σύνταξης. Προσπαθούν να γίνουν κάποιες, ας το πούμε, η δράση, κάποια εξαίρεση ή κάποια διευκρίνηση. Δεν νομίζω όμως ότι θα έχουμε μεγάλη επιτυχία, διότι είναι κάτι το οποίο ισχύει από την νομοθεσία και υπάρχει γενική ισχύ.
Παρ' όλα αυτά, αν έχετε συνταξιούχους ή ομότιμους καθηγητές οι οποίοι έχουν υλικό να προσφέρουν, μπορείτε να τους συμπεριλάβετε στην ομάδα σας. Καλό είναι να τους βάλετε να γραφτούν στο Μητρό κτλ. Αλλά στο ποσό της αμοιβής, εφόσον δεν θέλουν να περικοπεί η σύνταξή τους, μπορείτε να διαλέξετε το μηδενική αμοιβή. Και στο τέλος υπάρχουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σειρών. Αυτοί που έχουν δηλαδή κάνει ένα εξεπαγγέλματος, τότε δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο παρά να κόψουν τιμολόγιο στη δράση. Τώρα, ήδη έχει αναφερθεί ότι οι άδειες χρήσης με τις οποίες θα διατίθεται το έργο σας είναι κάποια από τις ανοιχτές άδειες Creative Commons. Υπάρχουν αναλυτικά στο παράρτημα 4 της δράσης, τόσο οι όροι και οι προποθέσεις συμμετοχής στη δράση, όσο και η περιγραφή των άδειων χρήσης εκμετάλλευσης του έργου σας. Ανέφερε ήδη ο κύριος Μήτρου ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ανοιχτότητα. Προσπαθούμε δηλαδή να το υλικό να είναι όσο πιο πολύ αξιοποιήσιμο στη συνέχεια από τρίτους. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν επαναχρησιμοποίηση των κεφαλαίων σας, να συνθέσουν νέα διδακτικά συγγράμματα, νέα μαθήματα, ίσως να κάνουν μητροποποίηση κτλ. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε ότι αυτό έχει ευεργετικά ωφέλη σίγουρα, αλλά έχει και κάποιες συνέπειες ως προς τη χρήση υλικού τρίτων όταν θα συγγράφετε το έργο σας. Δηλαδή θα πρέπει και αυτό το υλικό τρίτων που θα χρησιμοποιήσετε εσείς για να συγγράψετε το έργο σας, και αυτό να σας έχει δοθεί άδεια, και μάλιστα να σας έχει δοθεί άδεια για να το χρησιμοποιήσετε με την ενημέρωση αυτού που σας δίνει, του προσώπου που σας παρέχει την άδεια, ότι αυτό το οποίο θα παραχθεί θα είναι ανοιχτής πρόσβασης. Είναι μία λεπτομέρεια την οποία θα την εξειδικεύσουμε και θα την αναλύσουμε και στη συνέχεια της δράσης καθώς θα εξελίσσεται. Ήδη μιλήσαμε για τα ορόσημα. Μέσα Νοεμβρίου 2020, τέλος Ιανουαρίου 2021. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε πολύ τα όρια συμμετοχής στις συγγραφικές προσπάθειες, μην τα ξεπεράσετε. Τις οικονομικές απολαβές, μην συμμετέχετε σε πολλές συγγραφικές ομάδες με, ας το πούμε, και ξεπερνάτε τις 15.000 ευρώ. Δεν θα πρέπει, να δείτε λίγο και το repository, το αποθετήριο του κάλυπου, να δείτε αν κάποιο σύγγραμμα το οποίο θέλετε να προτείνετε υπάρχει ήδη ως θέμα, να το αποφύγετε αυτό, δηλαδή να μην φτιάξετε κάποιο ήδη παρόμοιο σύγγραμμα με αυτά που τα οποία έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί. Επίσης, εδώ είναι μία, ας το πούμε, ταιριάζει σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν χρηματοδοτούνται από τον Κάλυμπο Plus ενημερώσεις ή ανανεώσεις συγγραμμάτων τα οποία ήδη έχουν αναπτυχθεί, αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη φάση, δηλαδή στον Κάλυμπο, τον πρώτο. Θα πρέπει να δείτε και λίγο τα κριτήρια αξιολόγησης, θα δούμε και στη συνέχεια, και θα πρέπει να ξέρετε ότι η βαθμολογία θα είναι από 1 έως 4 με κατόφλι το 2, δηλαδή μία πρόταση θα πρέπει να πάρει 2 για να χρηματοδοτηθεί. Φυσικά, αν υπάρξει, ας το πούμε, συνωστισμός, να το πω έτσι, μεγάλη προσφορά, τότε θα ισχύσει η βαθμολογική κατάταξη. Λοιπόν, έχουμε ήδη το Μητρό του έργου το οποίο λειτουργεί. Είπαμε ότι όσοι χρειάζεται να πληρωθούν μέσα από τη δράση θα πρέπει να είναι μέλη του Μητρώου. Εκεί υπάρχουν ανάλογα την κατηγορία που, την κατηγορία που ανήκουν. Άλλοι εντάσσονται αυτόματα στο Μητρώο, άλλοι πρέπει να κάνουν λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια, ίσως να βάλουν και κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις, να ανεβάσουν κάποια αρχεία κτλ. Αλλά οι καθηγητές που είναι το 90-95% των χρηστών μας, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους, δηλαδή του email και των κωδικών που έχουν από το ίδρυμά τους, εντάσσονται αυτόματα και μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την συμπλήρωση του Μητρώου και μετέπειτα την υποβολή της πρότασης. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για κάθε, ας το πούμε, περίπτωση εγγραφής του Μητρώου, αν είναι, για παράδειγμα, καθηγητής, αν είναι ειδικός επιστήμονας κτλ. Δεν θα επιμείνω πολύ. Θα ήθελα να σας δείξω λίγο το πώς λειτουργεί το Μητρό για να συνεχίσουμε και μετά στα κριτήρια αξιολόγησης. Εδώ θα θέλω να τονίσω ότι το Μητρό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξετε και να το συμπληρώσετε, έχοντας στο μυαλό σας και το πλαίσιο ή τη θεματολογία της πρότασης που θα υποβάλλετε. Δύο ιστοσελίδες διακρίνω, εδώ πέρα έχω αναφέρει. Μία είναι η κεντρική ιστοσελίδα του Κάλυμπου και το άλλο είναι η σελίδα του πληροφοριακού μας συστήματος. Θα προσπαθήσω να κάνω μία μικρή επίδειξη.
το πλαίσιο του δυνατού. Ενδεικτικά να σας αφέρω ότι αυτή είναι η ιστοσελίδα της δράσης. Όλα αυτά τα οποία σας είπα υπάρχουν εδώ. Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρό, πρόσκληση υποβολής προτάσεως εγγραφής, όλα τα κείμενα, όλες τα προσαρτήματα, τα πάντα δηλαδή προέρχονται από εδώ. Μπορείτε να βρείτε το σύνολο του υλικού εδώ πέρα που αφορά τη δράση. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο, κάτι καινούριο αυτό που σας λέω, υπάρχουν όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν ενημερωτικές παρουσιάσεις βίντεο από προηγούμενες συναντήσεις που κάναμε. Σε λίγο θα αναρτηθεί και αυτό το βίντεο που γίνεται σήμερα. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει η παράθεση που σας έλεγα, ότι το ορόσημο 1 από 31 δεκάτου 2020 πήγε 15 δεκάτου. Και εδώ είναι το πράσινο αυτό κουμπάκι, το οποίο δεν κάνει κάτι άλλο παρά να σου οδηγεί ας το πούμε, στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης Calipos Plus, όπου εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο σύστημα, δηλαδή να μπείτε στο Μητρό ή να, ας το πούμε, συμμετέχετε ή να μπείτε ξανά στο λογαριασμό σας για να συνεχίσετε την υποβολή μιας πρότασης. Η εγγραφή, αν είστε καθηγητής, είναι πάρα πολύ εύκολη. Πατάω εδώ στο πάνω μέρος που λέει εγγραφή. Διαβάζω τους όρους της δράσης. Καλό είναι να τους διαβάσετε. Βέβαια, οι περισσότεροι, όπως και εγώ τώρα, κάνουμε τη γνωστή κίνηση. Είναι και οι όροι πάρα πολύ. Αποδοχή των όρων. Επόμενο. Εδώ μου κάνει κάποιες ερωτήσεις για να μπορέσει να καταλάβει σε ποια κατηγορία ανήκω, αν εργάζομαι στην Ελλάδα, αν είμαι καθηγητής και αφού επιλέξω, γιατί για τον καθένα θα στήσει διαφορετικά δικαιολογητικά, κάποια δικαιολογητικά, αφού επιλέξω την κατηγορία την οποία ανήκω, εδώ θα μου πει ότι η μόνη επιλογή που έχω για να γραφτώ εγώ στο Μητρό είναι μέσα από τον ιδρυματικό μου λογαριασμό. Δηλαδή μέσα από το email μου και τον κωδικό που έχω στο ίδρυμά μου. Πατώντας το, θα επιλέξετε εδώ πέρα το πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκετε. Θα σας οδηγήσει στη γνωστή σας σελίδα, όπου εκεί γίνεται η ταυτοποίηση με το ακαδημαϊκό σας login. Και αφού γίνει αυτή η πιστοποίηση ότι όντως εγώ ανήκω σε αυτό το πανεπιστήμιο, θα μου βγάλει αυτό το μήνυμα. Θα το διαβάσω προσεκτικά. Μου λέει, ναι μεν, έχουμε επιβεβαιώσει ότι ανήκετε σε αυτό το πανεπιστήμιο, αλλά θα θέλαμε να δούμε ότι λειτουργεί το email σας. Άρα λέει, δεν έχετε ακόμα επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Παρακαλούμε επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και αν είναι σωστή, θα σας έχει ήδη αποσταλεί ένα μήνυμα επιβεβαίωση. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μου διεύθυνση εμένα. Την τράβηξε κατευθείαν από το λογαριασμό μου στο ίδρυμα και πατώντας αυτό, μου λέει ότι μόλις σας αποστείλαμε ένα σύνδεσμο email στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Είναι η γνωστή επιβεβαίωση του email. Εγώ πρέπει να μπω στο λογαριασμό μου στο email και να περιμένω να δω το μήνυμα το οποίο θα μου έρθει από την δράση. Δεν έχει έρθει ακόμα. Διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα η αποστολή αυτού του μηνύματος. Ελέγξτε και ας το πούμε, την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Μήπως έχει πάει εκεί. Τώρα το βλέπω, έχει έρθει και δεν έχω παρά να πατήσω αυτόν τον ενεργό σύνδεσμο. Αν αυτός ο ενεργός σύνδεσμος δεν είναι ενεργός για λόγους ασφαλείας στον browser σας ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχετε παρά να τον κάνετε copy-paste σε μία γραμμή διευθύνσεων στον browser σας. Πατώντας το εγώ, βλέπετε τώρα έχω ήδη επιβεβαιώσει και την διεύθυνση email την οποία έχω. Και δεν έχω τώρα παρά να κάνω είσοδο. Με το που έκανα είσοδο, με αναγνώρισε ήδη και μου δίνει εδώ τις διάφορες επιλογές τις οποίες έχω. Εδώ έχω συχνές ερωτήσεις του λογαριασμού μου, επικοινωνία με τη δράση κτλ. Αν πάω να κάνω οι προτάσεις μου, βλέπετε ότι δεν έχω δικαίωμα υποβολής ακόμα, διότι δεν έχω φτιάξει το Μητρό μου. Θα πρέπει σε αυτή τη φάση να φτιάξω πρώτα το προφίλ και το Μητρό μου πριν υποβάλω κάποια πρόταση. Άρα θα έρθω εδώ που λέει προφίλ. Εδώ δεν έχω παρά να συμπληρώσω τα διάφορα στοιχεία μου, δηλαδή το όνομα, το επώνυμο, με αναγραφή στα ελληνικά ή στα αγγλικά, να διαλέξω το φορέα μου, είναι ήδη προεπιλεγμένος, να διαλέξω για παράδειγμα τη σχολή μου, το τμήμα μου κτλ. Τη βαθμίδα στο φορέα μου, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής, να βάλω εδώ πέρα τα στοιχεία εργασίας μου. Προσέξτε λίγο για το κινητό και το σταθερό, ώστε να έχουμε στοιχεία επικοινωνίας σας. Εδώ μπορώ να βάλω ένα πολύ σύντομο βιογραφικό μου ως χίλιους χαρακτήρες και να μεταφορτώσω ένα αρχείο με το αναλυτικό μου βιογραφικό. Προσωπική ιστοσελίδα, εδώ θα πρέπει να γράψω τον αριθμό του FAQ του τελευταίου μου διορισμού και να ανεβάσω και αυτό το FAQ.
και εδώ να γράψω το γνωστικό μου αντικείμενο όπως αναγράφεται στο ΦΕΚ. Αυτά είναι όλα τυπικά στοιχεία ώστε και εμείς να πιστοποιήσουμε κάποιον στο Μητρό και να είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι σωστά. Και εδώ αρχίζουν τα λίγο πιο ουσιαστικά. Ζητάμε από κάποιον να μας ανεβάσει, εφόσον έχει και το θέλει, συγγραφικές προσπάθειες που έχει κάνει στο παρελθόν. Δηλαδή να μας πει ότι εγώ είμαι συγγραφέας ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση ώστε να ενισχύσει το προφίλ του. Δηλαδή να έρθει να βάλει, να μας αναφέρει συγγραφικές προσπάθειες σε οποίες έχει συμμετέχει. Και μπορεί να είναι κύριος σύγγραμμα, βοήθημα, εργαστηριακός οδηγός και μάλιστα μπορεί να έχει το ρόλο του συγγραφέα σε συγγραφέα ή μέλη έκδοση. Μπορεί να είναι μεταφραστής, μπορεί να είναι πρακτικά συνεδρίων ή τίποτα άλλο. Μπορεί να βάλει ως 10 τέτοιες περιπτώσεις. Αμέσως επόμενη σημαντική προσθήκη που πρέπει να κάνει στο Μητρό του είναι να βρει ποιες είναι οι θεματικές επιστημονικές περιοχές που αυτός εξειδικεύεται, στα οποία έχει, ας το πούμε, μεγαλύτερη γνώση. Αυτό βοηθάει και να συσχετιστεί με το σύγγραμμά του, αλλά μας βοηθάει και εμάς, ώστε όταν έχουμε ένα σύγγραμμα το οποίο θέλουμε να το αξιολογήσουμε, να μπορούμε να εντοπίζουμε αξιολογητές. Λοιπόν, εδώ η ουσία είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα είτε να ψάξουμε πληκτρολογώντας μέρος του επιστημονικού πεδίου, το σύστημα θα ψάξει να βρει, για παράδειγμα, διάφορες, τέλος πάντων, κοντινές. Ή αν δεν μου αρέσει αυτή η διαδικασία ή μου φαίνεται δύσκολη, δεν μπορώ να εντοπίσω ακριβώς που ανήκω κτλ. Μπορώ από εδώ να ανοίξω αυτό εδώ το αρχείο σε μια νέα καρτέλα, το αρχείο αναφορών θεματικών όρων και να δω εδώ πέρα όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσω σύστημα, δεν ξέρω αν είναι ορατό, όλων των κατηγοριών, όλων των θεματικών περιοχών. Και εδώ πέρα θα δείτε ότι αυτό είναι πάρα πολύ εκτεταμένο, έχει χιλιάδες όρους και νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε ακριβώς αυτό το οποίο σας ανήκει. Τώρα, αν παρεμπιπτόντως κάποια κατηγορία δεν ανήκει ή δεν εκφράζει ακριβώς το επιστημονικό σας αντικείμενο και δεν υπάρχει, επιλέξτε την αμέσως πιο πάνω. Εντάξει. Νομίζω ότι περιέχονται σχεδόν τα πάντα, αλλά εντάξει, φυσικά οι επιστήμες εξελίσσονται τόσο γρήγορα που ίσως υπάρχει και κάποια την οποία δεν την έχουμε συμπεριλάβει. Μία άλλη συμβολή. Εδώ μπορείτε να δουλεύετε πάνω στην σύνταξη του Μητρώου σας και κάποια στιγμή να πατήσετε προσωρινή αποθήκευση. Θα σώσετε τα στοιχεία και να επανέλθετε μετά την επόμενη μέρα να συνεχίσετε να δουλέψετε. Όμως για να υποβάλλετε πρόταση θα πρέπει να κάνετε οριστική υποβολή. Και εδώ προσέξτε, η οριστική υποβολή συνεπάγεται ότι το Μητρό σας κλειδώνει. Κλειδώνει και γίνεται ορατό πια, μάλλον σας επιτρέπει πια το κλείδωμα αυτό να υποβάλλετε εσείς πρόταση, αλλά και να είναι ορατό το όνομά σας αν κάποιος άλλος κύριος συγγραφέας θέλει να σας επιλέξει. Αλλιώς δεν θα σας βλέπει μέσα στις επιλογές. Οπότε το κλείδωμα θα πρέπει να είναι από εσάς μία συνειδητή επιλογή που σημαίνει ότι από εκεί και πέρα δεν αλλάζει κάτι μέσα στην περιγραφή του Μητρώου σας. Οπότε δώστε λίγο βαρύτητα στη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων. Δεν μπορεί μετά να γίνει κάποια αλλαγή. Από τη στιγμή που κλειδώσει και κάνετε εσείς μια πρόταση, σας επιλέξει κάποιος για συγγραφέα, σημαίνει ότι αυτό το προφίλ που έχετε εσείς φτιάξει θα ακολουθήσει αυτές τις προτάσεις. Δεν μπορούμε μετά εμείς να το ξεκλειδώσουμε και εσείς να πάνε να κάνετε μια αλλαγή, γιατί κάποιος που σας έχει επιλέξει σαν συγγραφέα έχει δει το προφίλ σας και έχει πει ότι αυτά τα στοιχεία έχει ως συγγραφέας μου και με αυτά υποβάλλω την πρόταση. Δεν μπορείτε μετά εσείς να πάτε να αλλάξετε το Μητρό, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Πόσο μάλλον αν μια πρόταση έχει αρχίσει η αξιολόγησή της και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τώρα τον τεχνικό υπεύθυνο να παρακάμψει τους ελέγχους του συστήματος και να μου επιτρέψει να δείξω και το κομμάτι της πρότασης, αν και εγώ δεν έχω υποβάλει οριστικά το προφίλ μου. Είσαι έτοιμος, Δημήτρη. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι της πρότασης. Μπορώ, δηλαδή, θεωρητικά, αν είχα κάνει υποβολή του Μητρώου μου, είχε οριστικοποιηθεί κτλ., θα μπορούσαν, θα εμφανιζόταν, θα εμφανιστεί αυτό που είναι η νέα πρόταση. Και από εδώ μπορώ να ξεκινήσω τη διαδικασία της νέας πρότασης. Πριν πάω στη νέα πρόταση,
και σας το δείξω από εδώ, λίγο να περιηγηθώ στις διαφάνειες τι συμπεριλαμβάνει αυτή η νέα πρόταση. Λοιπόν, μάλλον θα πάω κατευθείαν στο σύστημα. Στην παρουσίαση θα βρείτε όλα αυτά όλες αυτές τις λεπτομέρειες και εκεί θα επανέλχομαι αν χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, γιατί νομίζω ότι κάποια είναι τόσο απλοϊκά που νομίζω ότι θα τα καταλάβετε αμέσως. Αν χρειάζεται κάποια διευκρίνηση για κάποιο πεδίο της νέας πρότασης, θα επανέλχομαι στις διαφάνειες για να μην χάσουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, πάω στη νέα πρόταση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να επιλέξω σε ποια θεματική κατηγορία ανήκει το βιβλίο το οποίο προτείνω να συγγράψω, δηλαδή σε ποιο επιστημονικό πεδίο. Και θυμηθείτε, είναι από αυτές τις έξι που μας είπε ο κύριος Μήτρου. Δηλαδή μαθηματικά, φυσικές επιστήμες κτλ. Κάποιος θα πει, μα εμένα ανήκει σε δύο κατηγορίες, είναι διεπιστημονική. Σίγουρα το 90% των βιβλίων, όπως είπε και ο κύριος Μήτρου, θα είναι διεπιστημονικά ή δεν υπάρχουν στεγανά. Εσείς θα επιλέξετε αυτή, Α, που πιστεύετε ότι είναι πιο σχετική με την. Δηλαδή, ας το πούμε, στην προηγούμενη πρόσκληση το λέγαμε ως κύρια θεματική περιοχή. Ποια είναι η κύρια θεματική περιοχή του βιβλίου. Και με αυτή θα πορευτείτε. Εντάξει. Γιατί αν η κύρια θεματική περιοχή του βιβλίου την επιλέξετε σωστά, το πιο πιθανό είναι και τότε και οι αξιολογητές που θα σας στείλουν θα είναι πιο σχετικοί με το θέμα, άρα θα καταλάβουν περισσότερο το τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Αν, για παράδειγμα, γίνει μία λάθος θεματική περιοχή του βιβλίου, μπορεί και η ίδια η Επιστημονική Επιτροπή να το καταλάβει και να το αλλάξει, αλλά μπορεί έτσι όμως, όπως καταλαβαίνετε, να πέσει το βιβλίο σας εντός εισαγωγικών σε λάθος αξιολογητές ή σε μη πολύ σχετικούς αξιολογητές και να έχετε μία κακή αξιολόγηση. Είναι όπως ακριβώς συμβαίνει όταν επιλέγω το περιοδικό που θα δημοσιεύσω ένα άρθρο ή όταν υποβάλλω ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τελικά το περιεχόμενο του προγράμματος ή της πρότασής μου δεν είναι πολύ σχετικό με το call που έχω επιλέξει. Επιλέγω εγώ τώρα ενδεικτικά την πρώτη επιλογή, τα μαθηματικά, και από εδώ και πέρα αρχίζει και μου λέει τα διάφορα στοιχεία. Ο κύριος συγγραφέας είμαι εγώ, γιατί εγώ από το λογαριασμό μου έχω ξεκινήσει την όλη διαδικασία. Και εδώ πέρα βλέπετε, αρχίζω και αναζητώ εντός Μητρώου με χρήση επιθέτου γεγραμμένου χρήστη. Δηλαδή, αρχίζω και συνθέτω τη συγγραφική μου ομάδα. Πρέπει για να συνθέσετε τη συγγραφική ομάδα να αυτοί οι οποίοι θέλετε να συμπεριλάβετε να είναι ήδη μέλη του Μητρώου και μάλιστα να έχουν κλειδώσει το Μητρώο, δηλαδή να το έχουν κάνει, να το έχουν υποβάλει οριστικά. Θα βάλω τώρα τυχαία κάποιο όνομα. Δεν μπορεί, θα υπάρχει ένας Παπαδόπουλος. Ας μας συγχωρήσει η κυρία Παπαδοπούλου και η καθηγητριά, θα βάλω το όνομά της. Και βλέπετε τώρα, η συγγραφική ομάδα αποτελείται από εμάς τους δύο. Φυσικά εγώ, η κυρία Τριανταφυλιά Λίνα. Αυτή είναι η συγγραφική ομάδα η οποία παρακάτω θα εμφανιστεί και στις αμοιβές. Όπως σας είπα, μπορώ να βάλω όμως και κάποιους συγγραφείς που είναι εκτός Μητρώου. Δηλαδή που δεν θα πληρωθούν από τη δράση. Το εκτός Μητρώου είναι αυτό που σας λέω. Δηλαδή δεν θα πληρώνουν από τη δράση. Ή τέλος πάντων θα συμμετέχουν με ένα μικρό πολύ ρόλο που δεν δικαιολογεί αμοιβή ή ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αυτή τα στοιχεία που βάζω για αυτούς είναι σχετικά λίγα. Δηλαδή είναι το όνομά τους σε ελληνικά αγγλικά, το ίδρυμα φορέας, σχολή, Ινστιτούτο και ένα αρχείο βιογραφικό τους. Εντάξει. Λοιπόν, και μπορώ να προσθέσω δηλαδή και αυτή την κατηγορία. Τώρα. Εδώ ξεκινάει η διαδικασία περιγραφής του βιβλίου. Θα βάλετε τον τίτλο, τυχόν υπότιτλο. Θυμηθείτε ότι υπάρχει αστεράκι, είναι υποχρεωτικό η συμπλήρωση του πεδίου. Εδώ θα επιλέξετε σε ποια κατηγορία ανήκει. Αυτόματα η επιλογή της κατηγορίας του βιβλίου, η οποία ανήκει, μου προσδιορίζει και το μέγιστο προϋπολογισμό που θα έχω. Τι εννοώ, αν επιλέξω για παράδειγμα μία μετάφραση, και πάω παρακάτω, θα δω ότι ο προϋπολογισμός είναι 5.500. Αν επιλέξω ένα νέο σύγγραμμα για προπτυχιακό μάθημα, ο προϋπολογισμός τότε πάει 8.100. Οπότε προσέξτε ακριβώς ποια κατηγορία θα επιλέξετε. Φυσικά δεν πάω με βάση τον προϋπολογισμό, πάω με βάση το περιεχόμενο του βιβλίου μου. Αλλά αυτό έχετε υπόψη σας ότι αυτό αλλάζει αυτόματα. Λοιπόν, αφού επιλέξετε περί τίνος πρόκειται, ποιο είναι το βιβλίο, εδώ μπορείτε να κάνετε για κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει και υποκατηγοριοποίηση, αν είναι κύριο σύγγραμμα, αν είναι βοήθημα, εργαστηριακός οδηγός κτλ. Π.χ. αν είναι μονογραφία, δεν υπάρχει κάτι να επιλέξετε. Αν όμως είναι κύριο σύγγραμμα, τότε υπάρχουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες.
Εδώ βάζετε τις θεματικές επιτροχές, θεματικές περιοχές όχι του βιογραφικού σας, αλλά του βιβλίου πια. Με τον ίδιο τρόπο που συμπληρώσατε στο προφίλ σας, θα βάλετε τώρα του βιβλίου. Και θα πει καλά, γιατί να διαφέρουν από αυτές που έχω εγώ το βιβλίο, αυτές που έχω βάλει στο προσωπικό μου προφίλ με αυτές που έχω εγώ και να μην είναι ίδιες. Γιατί όταν έχετε μία συγγραφική ομάδα, μπορεί να είναι ένα άθροισμα θεματικών περιοχών των μελών της συγγραφικής ομάδας. Τώρα, αν πρόκειται για μονογραφία, μπορεί να είναι όντως να ταυτίζονται. Λοιπόν, άρα θα πρέπει εδώ να τις συμπληρώσετε. Εδώ βάζετε λέξεις κλειδιά στα ελληνικά, λέξεις κλειδιά στα αγγλικά. Βοηθάει πάρα πολύ η λέξη κλειδιά, γιατί πέρα από τις θεματικές περιοχές, πολλές φορές οι λέξεις κλειδιά μας βοηθάνε να εντοπίσουμε με κάποιες τεχνικές αξιολογητές. Πάμε και σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι ακριβώς όπως και στην προηγούμενη δράση. Σας καλούμε εδώ πέρα να προσδιορίσετε την, ας το πούμε, μία έκταση που θα έχει το βιβλίο σας. Τόσο η έκταση του περιεχομένου, όσο και ο βαθμός πολυπλοκότητας, με την έννοια πόσα σχήματα, πίνακες, εξισώσεις κτλ. Θα έχει. Θα πει κάποιος, μα τώρα ξεκινάω μία συγγραφική προσπάθεια και εγώ πρέπει να τα ξέρω αυτά σε λεπτομέρεια. Όχι. Θα δώσετε μία εκτίμηση σε αυτή τη φάση. Και θα συμβουλευτείτε και τους πίνακες τις εκτιμήσεις που έχουμε δώσει εμείς. Πού μας βοηθάει εμάς αυτό? Μας βοηθάει καταρχήν να έχουμε από εσάς μία δέσμευση ότι δεν θα μας παραδώσετε ένα βιβλίο 50 σελίδες, ότι θα ακολουθήσετε τέλος πάντων και αυτά που έχουμε εμείς υπολογίσει σαν μέσες τιμές. Αλλά μας βοηθάει και επίσης να ξεχωρίσουν εκείνα τα συγγράμματα τα οποία θα έχουν υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας. Π.χ. ένα μαθηματικό βιβλίο ή ένα βιβλίο μηχανικών που θα έχει πολλά σχήματα και εξισώσεις, γιατί αυτά τα βιβλία θα απαιτήσουν από εμάς να αφιερώσουμε μεγαλύτερη δαπάνη σε ό,τι αφορά την τεχνική τους επεξεργασία. Οπότε να έχουμε μία εικόνα προς τα που θα κινηθεί το πράγμα. Φυσικά και εσείς θα πρέπει να καταβάλλετε μία προσπάθεια να είστε όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Μην μας πείτε ότι θα παραδώσετε ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, 300 σελίδες και τελικά μας παραδώσετε ένα 50. Και το άλλο είναι πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο από τη δράση. Να μας πείτε ότι θα παραδώσετε ένα βιβλίο 300 και τελικά να μας πείτε ότι είναι 800 σελίδες. Αυτό έγινε στην πρώτη φάση του κάλυπου. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε το επιπλέον υλικό, αλλά αν δεν το ξέρουμε, να καταλάβετε ότι ένα βιβλίο 800 σελίδων απαιτεί τριπλάσια και τετραπλάσια δαπάνη για γλωσσική και τεχνική επεξεργασία. Είναι δηλαδή θέμα διαχειριστικό κυρίως. Λοιπόν, εδώ καλό είναι να μας πείτε επίσης, πολύ σημαντικό είναι αν θα παραδώσετε το υλικό, το πρωτότυπο υλικό σε Word, LaTeX ή κάτι άλλο. Και αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε πώς θα κατανοούμε τους πόρους, το προσωπικό δηλαδή της τεχνικής επεξεργασίας. Συνεχίζετε εδώ πέρα και βάζετε τη θεματολογία του βιβλίου, μια μικρή περιγραφή στα θέματα του βιβλίου. Εδώ είναι το πιο σημαντικό, ας το πούμε, έγγραφο της όλης υποβολής, που είναι η ανάλυση του βιβλίου ένα κεφάλαιο. Την προηγούμενη δράση αυτό το είχαμε κάνει με ένα πολύπλοκο σύστημα που βάζατε chapter, κεφάλαιο και ξανά επαναληπτικά κτλ. Αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να το φτιάξετε σε ένα έγγραφο Word. Εμείς δεν υπολογίζουμε ότι θα είναι πάνω από 5, θα είναι μεταξύ 5, 4 με 10 σελίδων παραπάνω και να μας το μεταφορτώσετε. Εδώ είναι χρήσιμο να πάω πίσω στις διαφάνειες και να πάω στο αντίστοιχο πεδίο. Τι θα περιέχει αυτό το βιβλίο, η ανάλυση? Θα περιέχει κυρίως ανακεφάλαιο τα εξής, ας το πούμε, το τίτλο του κεφαλαίου και μία σύντομη περιγραφή, τι θα περιέχει το κεφάλαιο και την αναφορά σε σχετικό έργο. Δηλαδή να αναφέρει κάποιος είτε βιβλιογραφία σε σχέση με το κεφάλαιο ή ακόμα καλύτερα αν αυτός έχει σχετικό έργο με αυτό το κεφάλαιο το οποίο θέλει να συγγράψει. Εντάξει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ πέρα θα πρέπει να περιγράψει το κάθε κεφάλαιο σύντομα ποια θέματα θα έχει. Εντάξει. Και αν μπορεί να παρέχει κάποιο σχετικό υλικό ή σχετικές αναφορές ή βιβλιογραφία, το οποίο θα τεκμηριώνει την ικανότητα του συγγραφέα να συγγράψει το βιβλίο. Μπορεί να μην είναι ο κύριος συγγραφέας, να είναι κάποιο άλλο μέλος της θεματικής της συγγραφικής ομάδας. Στον ίδιο, νομίζω, στον ίδιο εδώ, ναι, εδώ επίσης θα πρέπει, μάλλον όχι πιο κάτω είναι,
θα πρέπει να βάλει διάφορες επιπλέον πληροφορίες. Θα τις δούμε παρακαλώ, λοιπόν. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, άρα αυτό εδώ το σημείο είναι αρκετά σημαντικό. Σε αυτό εδώ το πεδίο μπορεί να μεταφορτώσει ήδη υπάρχον υλικό. Δηλαδή, εάν έχω συγγράψει κάποια κεφάλαια, αν έχω κάποια σημειώσει σε όριμη μορφή κτλ. Ή οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει την οριμότητα του υλικού, θα πρέπει να το μεταφορτώσει εδώ, σε ένα αρχείο ZIP, να μεταφορτώσει όλο αυτό το υλικό, το οποίο θα δείχνει ότι εγώ ήδη έχω κάποια κεφάλαια έτοιμα, είτε κάποιε σημειώσει που είναι σε πολύ καλή μορφή και χρειάζεται να μεταξελιχθούν. Εδώ θα πρέπει να γράψει, να προσπαθήσει να γράψει κάποια πράγματα για, για την οριμότητα της πρότασής του, κατά πόσο είναι όριμη η πρόταση, είτε από άποψη γραφικής ομάδας, είτε από άποψη υλικού κτλ. Ως 5 περίπου χιλιάδες χαρακτήρες. Εδώ υπάρχει ένα μικρό λάθος, θα πρέπει να γίνεται μαθήματα και βιβλία. Εδώ θα πρέπει να καταχωρήσει, φαίνεται στο tooltip, ίσως πρέπει να το αλλάξουμε, θα πρέπει να καταχωρήσει 5 μαθήματα, συγγνώμη, 4 μαθήματα, στα οποία θα αξιοποιηθεί το σύγγραμμά του. Και 4 βιβλία, τα οποία υπάρχουν στον Εύδοξο, στα οποία θα χρησιμοποιηθεί το... μάλλον μπορεί, σχετίζεται το σύγγραμμά του. Τι εννοώ? Εδώ θα πρέπει να αναφέρει, π.χ. αν πρόκειται για, ας το πούμε, ένα μάθημα, ένα βιβλίο το οποίο προορίζεται για ένα προπτυχιακό μάθημα, ότι θα χρησιμοποιηθεί στο τάδε προπτυχιακό μάθημα. Και μάλιστα να βάλει και, και ένα ποσοστό ένδειξης της χρήσης του. Ενδέχεται το βιβλίο αυτό να μην χρησιμοποιηθεί μόνο στο δικό του π.χ. προπτυχιακό μάθημα, αλλά να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κάποια άλλων τμήματων. Θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον και αυτά. Το μέγιστος αριθμός μαθημάτων που θα αναφέρει θα είναι 4. Επίσης, μπορεί να κάνει μια αναζήτηση στη βάση του ευδόξου από τα συγγράμματα που ξέρει ότι διανέμονται στο αντικείμενό του και να πει ότι αυτό το σύγγραμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά με κάποιο το οποίο διανέμει αυτή τη στιγμή ο ευδόξος. Και μάλιστα να πει και ένα ποσοστό της ύλης που καλύπτει το προτινόμενο σύγγραμμα σε σχέση με αυτό που καλύπτει ένα σύγγραμμα στον ευδόξο. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία έρχονται να μας δείξουν το impact, την απήχηση που θα έχει το βιβλίο σε σχέση με τη συγγραφή, σε σχέση με το σύστημα διανομής συγγραμμάτων. Εδώ σίγουρα θα έχουν τώρα δημιουργηθεί πολλά ερωτήματα σε εσάς, μα αν είναι μια μονογραφία, αν είναι ένα μεταπτυχιακό μάθημα ή οτιδήποτε άλλο. Ό,τι και να είναι, θα πρέπει εσείς να δείτε και να προσπαθήσετε να τεκμηριώσετε όσο καλύτερα γίνεται την αξιοποίηση του βιβλίου. Εννοείται ότι ένα προπτυχιακό, μάλλον μια πρόταση για ένα προπτυχιακό σύγγραμμα θα είναι πολύ εύκολο να συμπληρώσω αυτά τα στοιχεία. Για μια μονογραφία θα είναι πιο δύσκολο. Ή μπορεί να μου φαίνεται ότι για μια μονογραφία δεν θα έχει και τόσο μεγάλη απήχηση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να το συμπεριλάβετε. Ό,τι ισχύει για τη δική σας μονογραφία θα ισχύει για όλες τις υπόλοιπες. Οπότε δεν θα είναι πρόβλημα κατά τη φάση της αξιολόγησης. Εδώ έρχεστε και στο τέλος συμπληρώνετε και τον προϋπολογισμό. Βλέπετε ότι υπάρχει η έννοια του κριτικού αναγνώστη, όπου εδώ αν βάλετε κριτικός αναγνώστης, αυτός δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, τέλος πάντων μπαίνει ως, ας το πούμε, μία ένδειξη ότι αυτός θα γίνει και κριτικός αναγνώστης. Και εδώ μπορείτε να βάλετε και το ποσό το οποίο θα συμπεριλάβετε. Τώρα βάζοντας τα διάφορα ποσά, θα συμπληρωθεί το 8.100. Φυσικά το σύστημα το πληροφοριακό θα σας ενημερώσει ότι δεν έχετε εξαντλήσει τον προϋπολογισμό ή τον έχετε ξεπεράσει όταν θα φτιάχνετε τέλος πάντων τον προϋπολογισμό της δράσης. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να γράψετε κάποια πράγματα για το πώς θα αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση. Πολλές φορές ρωτάνε οι συγγραφείς, μα τι να γράψω εδώ πέρα, είμαι συγγραφέας μιας μονογραφίας, τι πρέπει να γράψω ακριβώς. Θα γράψετε ότι θα συγγράψετε τη μονογραφία, ότι θα είναι κυρίως συγγραφικά δικαιώματα, τέλος πάντων συγγραφική αμοιβή προσωπική και δεν θα γράψετε κάτι άλλο. Αν όμως έχετε μια ομάδα συγγραφική, η οποία αποτελείται από 2-3 άτομα, εκεί θα πρέπει να τεκμηριώσετε γιατί πώς κατανέμονται τα ποσά, ποιο είναι το μέγεθος της προσπάθειας που θα κάνει ο καθένας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, σημαντικό. Εδώ θα προσδιορίσετε τη διάρκεια συγγραφής. Είπαμε είναι από 4 έως 18 μήνες και εδώ θα επιλέξετε την άδεια εκμετάλλευσης. Θυμηθείτε εδώ ότι έχουμε δύο άδειες, αναφορά του δημιουργού
τα credits δηλαδή που λέμε, μη εμπορική χρήση και αν φτιαχτεί παράγω έργο με παρόμοια διανομή. Αυτή είναι η πιο χαλαρή. Η πιο πάνω είναι η πιο αυστηρή που δεν επιτρέπει να φτιαχτούν παράγωγα έργα. Επιλέξτε με ποια από τις δύο θέλετε να δώσετε το έργο σας. Λοιπόν, αν επιλέξετε την πάνω, που θα δούμε τώρα αμέσως μετά, θα υπάρχει και μία ποινή στη βαθμολογία σας. Προσπαθούμε να ευνοήσουμε την κάτω, δηλαδή να επιτρέπονται τα παράγωγα έργα. Νομίζω ότι η διαδικασία υποβολής πρότασης είναι αρκετά απλοποιημένη σε σχέση και με την προηγούμενη δράση. Φυσικά, το βάρος δίνεται τόσο στη συγγραφική ομάδα, όσο στην ανάλυση εδώ του βιβλίου ένα κεφάλαιο. Πάμε να δούμε όμως λίγο τα κριτήρια. Συγγνώμη. Όχι. Στο παράρτημα 5 είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ακριβώς τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί η πρότασή σας. Και είναι η συγγραφική ομάδα, και εδώ θα βάζουν οι αξιολογητές κάποιες βαθμολογίες. Αν ο κύριος συγγραφέας έχει διδακτική εμπειρία, αν οι πρώτοι μη συγγραφείς πληρούν τα κριτήρια συνάφεση με το κείμενο και αν η συγγραφική ομάδα π.χ. είναι επαρκής κτλ. Δεν είναι ότι όλα αυτά τα κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ανάλογα με το τι είναι, αυξομειώνονται οι συντελεστές του κάθε κριτηρίου κτλ. Και σε κάποια, για παράδειγμα, π.χ. αν είναι ένας εκτενής βιβλιογραφικός οδηγός, δεν λαμβάνεται η διδακτική αξιοποίηση του βιβλίου καθόλου υπόψη. Ή αν, για παράδειγμα, πρόκειται για μετάφραση ξενόγλωσσου textbooks, δεν υπάρχει, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν κάποια ειδικά κριτήρια που θα έπρεπε να υπήρχαν. Και γενικά αυξομειώνονται οι διάφορες, ας το πούμε, τα διάφορα κριτήρια ανάλογα το είδος του βιβλίου. Μελετήστε τα αυτά και δείτε πώς μπορείτε όσο καλύτερα να προσαρμόσετε την πρότασή σας σε αυτά τα κριτήρια. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο με τέτοιες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι καλό είναι να πάμε στις ερωτήσεις που έχουν ήδη γίνει στο chat, για να ξεκινήσει ως και κάποιο διάλογος. Θυμηθείτε ότι και σε αυτή εδώ τη διεύθυνση έχουμε καταγράψει πάρα πολλές από τις συχνές, ας το πούμε, ερωτήσεις και τα λοιπά, εδώ δηλαδή, συχνές ερωτήσεις που υπάρχουν, που δίνουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί μια σχετική ομάδα να προτείνει τον υπεύθυνο της ανάγνωσης και τα λοιπά. Ποιος θα πραγματοποιήσει τη γλωσσική επιμέλεια? Μπορώ να συμπεριλάβω σε αυτή μου ομάδα ένα συνεργάτη? Έχει δηλαδή πολλές από τις ερωτήσεις, τις οποίες ίσως σας γεννήθηκαν μετά από αυτή την παρουσίαση, απαντούνται εδώ. Αυτό που προτείνω, κύριε Μήτρου, είναι να δούμε λίγο στο chat αν υπάρχουν. Γιατί έχουν απαντηθεί πολλές ερωτήσεις, αν μου επιτρέψεις, πολλές ερωτήσεις στο chat. Δεν ξέρω αν έχουν απομείνει κάποιες αναπάντητες να τις ξαναθέσουν οι συνάδελφοι που παρακολουθούν. Ναι, δεν χρειάζεται εμείς τώρα να πούμε. Ας δώσουμε το λόγο ίσως για να ρωτήσουν καινούργιες ερωτήσεις. Υπάρχει, όπως είπες, αυτό το έγγραφο με τις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις. Μπορούν να το συμβολευτούν οι συνάδελφοι. Οπότε θα έλεγα να δώσουμε και το λόγο. Έχουν απαντηθεί οι περισσότερες θαρό ερωτήσεις στο chat. Αν έχουν μείνει κάποιες αναπάντησες, ας τις θέσουν και δια μικροφόνου οι συνάδελφοι. Αν θέλει κάποιος να λάβει το λόγο, μπορεί να μιλήσει. Ναι, μπορώ να κάνω μία ερώτηση. Είχα σημειώσει και στο chat την απορία αυτή. Ο τίτλος του βιβλίου που θα υποβληθεί θα είναι κακός ή μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της συγγραφής ή ακόμα και να αλλάξει? Μιλάμε για τον τίτλο μόνο. Ναι, ναι. Θα μπορεί κατά τη διάρκεια της συγγραφής φυσικά να αλλάξει και να προσαρμοστεί, αλλά όχι δραστικά, γιατί μετά μαλλιώνεται και το, ξέρετε, η αναφορά στο θεματικό πεδίο του έργου. Αλλά ελαφρές διαφοροποιήσεις φυσικά και μπορούν να γίνει. Όπως και στις διατριβές, ίσως που κάνουν κλπ. Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση. Καλησπέρα.
Αν μπορείτε να λέτε και το όνομά σας, όταν, γιατί δεν βλέπουμε πάντα ποιος μιλάει. Ρεθυμιωτάκη Ελένη, από ναι, την Ελληνική της Αθήνας. Έχω ήδη στην πρώτη πρόσκληση ήμουν κύριος συγγραφέας σε ένα σύγγραμμα. Πρέπει πάλι να εγγραφθώ και να πιστοποιηθώ ή σημαίνει ότι υπάρχω εκεί ήδη? Ναι, ναι, πρέπει, ακόμα και αν ήσασταν, θα ήσασταν γραμμένοι φυσικά στο μητρό του προηγούμενου έργου, πρέπει να επανεγγραφείτε στο μητρό του νέου έργου. Ναι. Ευχαριστώ. Γιατί έχουν αλλάξει άλλωστε και πολλά στοιχεία που ζητούμε. Η βαθμίδα μας, ή ξέρετε. Πολλά. Μία ερώτηση. Μαραγκουδάκης, ακούγομαι? Ναι, κύριε Μαργουδάκη, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν ότι υπήρξε ένα τελευταίο call το 2014-2015 για προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν. Η υπηρεσία με ενημέρωσε ότι έχει γίνει αποδεκτή η πρόταση και περίμεναν χρηματοδότηση. Φυσικά εκείνη η χρηματοδότηση δεν ήρθε ποτέ. Αυτού του είδους το τελευταίο κύμα των παλαιών προτάσεων που είχαν γίνει αποδεκτές. Υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί και πρέπει να ξανακάνουμε προτάσεις. Αυτή είναι μια ερώτηση. Θα σας πω, όλες οι προτάσεις που είχαν εγκριθεί για χρηματοδότηση είχαν χρηματοδοτηθεί. Υπήρξε μια έκτη πρόσκληση που δεν είχαμε τότε προϋπολογισμό. Ήταν ενδεικτική για να δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει. Δεν εγκρίθηκε καμία από τις προτάσεις, δεν είχαμε προϋπολογισμό, καταλαβαίνετε. Αν το προφήκατε για το αντίθετο, μάλλον κατά λάθος, εκ παραδρομής. Τώρα και επειδή είναι και παλιές οι προτάσεις αυτές, πρέπει να επανεποβληθούν στην κατάλληλη επικαιροποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Και μια δεύτερη ερώτηση σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στη μονογραφία και το σύγγραμμα. Καμιά φορά δεν είναι πάρα πολύ καθαρή η διαφορά ανάμεσα στα δύο. Ναι, η μονογραφία έχει ένα πιο στενό αντικείμενο, έτσι, και το εξετάζει κανείς σε μεγαλύτερο βάθος. Άρα ναι, μια μονογραφία ενδείκνεται περισσότερο, ας πούμε, για ένα μεταπτυχιακό μάθημα, χωρίς να αποκλείεται να δίνεται βοηθητικά και σε ένα προπτυχιακό. Το ερώτημά μου είναι αν εγώ το θέσω σαν σύγγραμμα, παραδείγματος χάρη ένα θέμα, το οποίο να έχει μια εσωτερική δομή, να μην έχει δηλαδή αυτά τα ξεκάθαρα κεφάλαια, τα οποία να είναι αυτόνομα, να μην είναι 100% αυτόνομα, να υπάρχει μια ροή. Αυτό πώς ακριβώς θα λυθεί, αν είναι σύγγραμμα? Εγώ το θεωρώ παραδείγματος χάρη σύγγραμμα, κάποιος όμως μπορεί να το θεωρήσει μονογραφία. Αυτό είναι το... Τα συγγράμματα θα πρέπει να συνδέονται με προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα, όπου και θα δηλώνεται το ποσοστό κάλυψης, ας πούμε, της ύλης τέτοιων μαθημάτων. Μια μονογραφία από τη φύση δεν μπορεί να καλύψει την ύλη ενός μαθήματος, γιατί είναι στενή σε μαθηματικό αντικείμενο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Να ρωτήσω τον κύριο Μίτρο, τον κύριο Κούη Θανοπούλο, αν υπάρχει, για παράδειγμα, πολλοί από εμάς έχουμε σημειώσεις κατά καιρούς, τις οποίες τις έχουμε φτιάξει, δεν είναι βεβαιαγμένες σύμφωνα με τον Γκάλεπ, και τις ανανεώνουμε και μπορούν εύκολα να γίνουν. Μπορούμε να τις υποβάλουμε σε αυτή τη μορφή και να πάρουμε το ανάλογο μερίδιο που θα κρίνει η Επιτροπή για τη Χρηματοδότηση, ή πρέπει να είναι εξ αρχής κάτι καινούριο? Εννοείται ότι έχετε ήδη κάποιο σύγγραμμα στο αποθητήριο του κάλυπου, αυτό λέτε, και έχετε χρηματοδοτήσει? Όχι. Είναι σύγγραμμα το οποίο είναι βιαγμένο σαν σημειώσεις, το οποίο δίνουμε με ελεύθερη πρόσβαση στους διευθυντές και στις φοιτήτριες, και το οποίο θέλει επικαιροποίηση βέβαια και θέλει και να γίνει σύγγραμμα του κάλυπου. Ναι, θα υποβάλλετε την πρότασή σας κανονικά και τις σημειώσεις μετά εκεί που λέει για το υλικό το ήδη έτοιμο, για να κριθεί η ωριμότητα. Ε, και θα λάβετε την αντίστοιχη βαθμολογία για την ωριμότητα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Ασονίτου Κατερίνα λέγομαι, από Τεφά Αθήνας. Μάλιστα, κύριε Ασονίτου, ναι. Εδώ που λέει ανάλυση βιβλίου ανακεφάλαιο, σε υποχρεωτικό σε αρχείο, περιγράφουμε τα κεφάλαια. Μετά πίσω, εκεί που λέει ενδεικτικά κεφάλαια υλικό, πάλι αναφέρουμε τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια απλώς χωρίς να τα περιγράφουμε. Δεν έχουμε καταλάβει τη διαφορά του 2 με το 3. Δημήτρη, στο 1 θα ανεβάσετε κάποιο αρχείο το οποίο θα έχει την περιγραφή. Τα ενδεικτικά κεφάλαια υλικό είναι αυτό που σας λέω. Δηλαδή ότι εγώ έχω ήδη ένα κεφάλαιο γραμμένο. Ή έχω σημειώσεις, όπως είπε και η προηγούμενη καθηγήτρια, ότι έχω σημειώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στα κεφάλαια, ξέρω εγώ, 4 και 5, π.χ. Δηλαδή, να δείξω, εδώ θα ανεβάσετε
πώς να το πω, ενδεικτικό υλικό κεφάλαιο, πια γραμμένο, δηλαδή περιεχόμενο, όχι ξανά περιγραφή. Ό,τι περιγραφή είναι να κάνετε, θα την κάνετε εδώ, στην ανάλυση του βιβλίου. Εδώ θα ανεβάσετε κάτι το οποίο θα δείχνει ότι δεν ξεκινάω από το μηδέν, έχω γράψει δύο κεφάλαια από εκεί. Ή δεν ξεκινάω από το μηδέν, ήδη υπάρχουν 100 σελίδες σημειώσα κτλ. Και αντίστοιχα η Επιτροπή θα κρίνει ότι αυτό είναι πιο όριμο ή αυτό το οποίο θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι να ενισχύσουμε και τις προτάσεις οι οποίες είναι πολύ πιο κοντά στο να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή πολύ πιο κοντά να ολοκληρώσουν με επιτυχία και γρήγορα τη συγγραφή ενός συγγράμματος που θα ανέβει στο αποθετήριό μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάνω σε αυτό, συγγνώμη, επειδή είδα ότι υπάρχει ένα όριο, Θεοδόνης είμαι από ΣΕΜΦΕ, επειδή υπάρχει ένα όριο, βλέπω, μεγαμπάιτ, και εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με βίντεο, πώς θα μπορέσουμε να τα ανεβάσουμε αυτά τα ενδεικτικά κεφάλαια, αφού είναι τόσο μικρό το όριο? Αυτό είναι μια ειδική περίπτωση, κύριε Θεοδόνη, η δική σας, οπότε μπορείτε, ας πούμε, να, εκτός πλατφόρμας, να το στείλετε στην κεντρική ομάδα, με WeTransfer ή με κάποιον τρόπο δηλαδή που επιτρέπει την μεταφόρτωση μεγάλων αρχείων. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Αν έχετε δηλαδή ένα πολύ μεγάλο αρχείο, δεν θα το μπορείτε να το βάλετε μέσα στην πλατφόρμα, θα πρέπει να συνειδητοποιηθείτε μαζί μας. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ, ναι, κύριος. Κύριε Σαντουρίδη, εσείς μιλάτε? Ναι, εγώ να μιλήσω, ναι. Καταρχάς, είμαι ο Ηλίας Σαντουρίδης, ναι, από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είμαι. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία έχει να κάνει σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, αν δεν υπάρχει συγγραφέας. Αξιολογείται αρνητικά αυτό, πώς γίνεται, ας πούμε? Όχι, δεν αξιολογείται, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει κάποια ηχό? Όχι, δεν αξιολογείται αρνητικά. Αλλά η επάρκεια, ας πούμε, της συγγραφικής ομάδας, εφόσον ο μοναδικός συγγραφέας είναι επαρκή, εντάξει, θα βαθμολογηθεί κανονικά. Υπάρχει ένα κριτήριο Α3 εκεί, το οποίο λέει πώς αξιολογούνται οι συγγραφείς. Αυτό θα βαθμολογηθεί αναγκαστικά με μηδέν. Άρα, δηλαδή, πρημοδοτούνται λίγο, απαντήθηκε και ένα σχετικό ερώτημα στο chat, πρημοδοτούνται λίγο οι πολυμελείς ομάδες. Εντάξει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα κοπεί πάρα πολύ, με πολύ βαθμό από τον μοναδικό συγγραφέα. Μάλιστα, κάποιος συνάδελφος ρώτησε αν ο Προάκης ή ο Πατούλης έκαναν μια πρόταση ως μοναδικό συγγραφέα, θα τους κόβαμε. Όχι, απάντηση είναι όχι. Θα παίρνουν άριστα σε όλα τα άλλα κριτήρια. Μπορώ να μιλήσω. Και μια δεύτερη ερώτηση, λίγο να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση που έχω, πολύ σύντομη κι αυτή. Σε περίπτωση μετάφρασης, το εκεί που στην ανάλυση βιβλίου ένα κεφάλαιο, τι αναμένεται, να μεταφραστούν, ξέρω εγώ, κάποια. Ή θα πρέπει κανονικά? Εκεί έχουμε ένα μικρό θέμα, δεν το προβλέψαμε να είμαστε αναλυτικοί. Μπορείτε να βάλετε τον πίνακα ενδεχομένω του βιβλίου, του πρωτογενού. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ανάλυση, ενδεχομένω ιδιαίτερη. Ωραία, ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, θα ήθελα να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω από τους αδέλφους να κλείσουν τα μικροφωνά τους, γιατί μικροφωνίζει. Θέλω να επανέλθω. Ονομάζομαι Σταύρος Τουμπής, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής του ΟΠΑ. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα των και παλιό σας αφηγητής, κύριε Μέτρου. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της βαθμολόγησης των συγγραφέων. Διαφωνώ με το σκεπτικό βάση του οποίου έχετε βάλει τα συγκεκριμένα κριτήρια. Βρήκα μάλιστα και καλύτερο παράδειγμα. Αν ο Θεός είχε καταθέσει το Κοράνι, θα έπαιρνε 92%, γιατί είναι ένας μόνος του. Και για να είμαι ειλικρινής, η λογική ότι τιμωρούνται αυτοί που είναι μόνοι τους, δεν μου φαίνεται, με όλο το θάρρος, δεν μου φαίνεται επιστημονικό κριτήριο. Δεν ξέρω αν είναι άλλη περίπτωση. Κύριε Τουμπή, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, το Α3, ας πούμε, τι βαρύτητα θα έχει στο συνολικό βαθμό? Δεν κάναμε την άσκηση αυτή. Θα σας πω. Από ό,τι έχω καταλάβει, το Α3 και το Α4 από κοινού βαθμολογούνται με 8%. Αν λοιπόν υπάρξουν πολύ καλές ανταγωνιστικές προτάσεις, όσοι κάνουν το τέλειο σύγγραμμα και είναι μόνοι τους, θα πάρουν 92% και θα αποκλειστούν. Αυτό θεωρώ πως είναι προβληματικό. Δεν γίνεται ούτε όταν καταθέτουμε paper. 92% δεν θα αποκλειστούν. Δεν νομίζω να. Κοιτάξτε, όπως τα βλέπω τα κριτήρια. Θα το δούμε και πάλι, όπως, αλλά... Είναι πρόβλημα. Ακούστε, κύριε Μέτρου, είναι πρόβλημα. Σκεφτείτε αν αυτό γίνεται όταν καταθέτουμε paper. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι είναι καλύτερο να υπάρχουν ομάδες, αυτό θα φανεί στην ποιότητα του συγγράμματος. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα. Να κάνετε αξιολόγηση και να πρημοδοτείτε με 8%. Σε πολλές διαδικασίες όμως,
η συγγραφική ομάδα ή υπάρχει για να καταθέτω ένα έργο, το να πω ότι θα καταθέσω μία πρόταση για χρηματοδότηση μόνος μου, παρόλο που μπορεί να είναι τέλεια, εγκυμονεί και τον κίνδυνο της μη σωστής ολοκλήρωσης. Άρα κάπως πρέπει να σταθεί και ο κίνδυνος. Άλλο ευρωπαϊκό project με 8 partners, το consortium, και άλλο να γράψω ένα βιβλίο με προϋπολογισμό 10.000 προσωπικά, το βλέπω πολύ προβληματικό και σας το δηλώνω ότι παρότι συμμετείχα σε 2 βιβλία στην πρώτη ομάδα του Κάλυπου, ενθουσιωδώς μάλιστα, μέσα συγγραφής, επειδή πλέον αυτή η συγγραφής δεν είναι διαθέσιμη και επειδή δεν καλύπτουν και το αντικείμενο και επειδή πιστεύω ότι είμαι σε θέση να γράψω μόνος μου ένα καλό βιβλίο για τα συγκεκριμένα θέματα, θα αναγκαστώ να μην συμμετάσχω καν. Γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο να ξεκινάω με σοβαρό δεσαβαντάζ. Είναι και θέμα κόστου. Δηλαδή, στον χρόνο θα χάσει και τι θα γίνει. Όχι, εσύ, να καταθέσετε την πρότασή σας. Την περιμένουμε. Μην το συζητάτε. Υπάρχει ένα κατόφλι πολύ χαμηλό από το οποίο και πάνω θα χρηματοδοτηθούν οι προτάσεις. Μην το. Λοιπόν, ναι, όχι, ναι, να μην είναι αποτρεπτικό αυτό να καταθέσετε πρόταση, αλίμονο. Όταν έχεις ένα πλέγμα κριτηρίων, σίγουρα δεν μπορούν να είναι απολύτως δίκαια και θα καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, μια συγγραφική ομάδα η οποία θα κάνει τέλεια πρόταση, ας το πούμε θεματολογικά, και έχει έστω έναν αριθμό σε συγγραφέων, η εμπειρία έχει δείξει ότι θα τελειώσει ίσως πιο γρήγορα, ίσως θα είναι καλύτερο το υλικό το οποίο θα παραδώσει ή οτιδήποτε άλλο. Η δική μου εμπειρία δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Σεβαστώ αυτό και θα καταθέσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, η δικιά μου εμπειρία είναι ότι μάλλον τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ έχουν γραφτεί συνήθως από έναν ηθήνο νου. Εντάξει, ειδικά αν μιλάμε για προπτυχιακά μαθήματα με προϋπολογισμό 10.000. Δηλαδή, τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Είναι δύσκολο να μοιραστούν και τα λεφτά οι συγγραφείς. Σκεφτείτε επίσης και τη στρέβλωση που θα δημιουργηθεί αν κάποιος εμφανίσει αλεξιδοτιστικά κάποιον πλασματικό σε συγγραφέα. Δηλαδή δημιουργούνται και τέτοιου είδους στρέβλωσεις. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επιμείνω. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας εκπλήσω. Κύριε Τουμπή, περιμένουμε την πρότασή σας. Σας λέω ότι δεν θα αδικηθεί, είναι βέβαιο αυτό, από αυτό το κριτήριο. Σίγουρα. Μπορώ να έχω το λόγο. Νίκο. Ναι, ο κύριος αναγνώστης, ο συνάδελφος. Ευχαριστώ. Είμαστε και σε διπλανές πόρτες και θα μπορούσα να τα πω και απευθείας ενδεχομένως. Αλλά... τώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια γενικότερη άποψη στην ομάδα του Κάλυπου για το προς τα πού πρέπει να πάει συγγραφή ανοιχτών έργων. Και πάει, ας το πούμε έτσι, ένα μοντέλο το οποίο είναι πιο κοντά στο μοντέλο που έχει η Wikipedia. Να κάνω και μια μικρή παρέθεση σε αυτό το σημείο. Η ελληνική Wikipedia υποφέρει πάρα πολύ από έλλειψη λιμάτων. Οι συγγραφείς του Κάλυπου ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν μια προσπάθεια, τουλάχιστον για βασικά λίμματα της περιοχής των επιστημών, να κάνουν μια συμβολή. Λοιπόν, τώρα, στο θέμα λοιπόν αυτό που και στο θέμα του ότι πρημοδοτούνται συγγράμματα τα οποία έχουν χωριστά κεφάλαια. Εγώ καταλαβαίνω ότι ένα βιβλίο είναι ένα σύνολο το οποίο έχει μέσα πρώτα-πρώτα έχει πολλά cross-references. Αν είναι να έχω χωριστά κεφάλαια, τότε αυτομάτως θα πρέπει να κόψω τα cross-references. Και επίσης έχει και άλλα στοιχεία τα οποία το ολοκληρώνουν σε ένα σύγγραμμα. Θα μου πείτε, ξέρω εγώ, διάλεξε τότε την άδεια νούμερο 1 και όχι την άδεια νούμερο 2 και πάρε λιγότερους βαθμούς άμα το κάνεις αυτό. Δηλαδή, στο ότι η ομάδα του Κάλυπου έχει οθετήσει πλέον μια φιλοσοφία, ας το πούμε έτσι, για το προς τα που πάνε τα συγγράμματα και βάζει και τις αντίστοιχες βαθμολογίες, και αυτό σχετίζεται και με αυτά που είπε ο κύριος Τουμπής προηγουμένως. Δεν ξέρω, δηλαδή μήπως θα έπρεπε να είναι πιο αχρωμάτιστη η άποψη αυτής της ομάδας και τα αντίστοιχα κριτήρια. Δηλαδή, ότι και επειδή έχω δει και στον Κάλυπο κεφάλαια, τα οποία φαίνονται σκόρπια κεφάλαια πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον θα προτιμούσα κάποιος να έγραφε ένα βιβλίο και να υπάρχει το γνωστό σύστημα. Δηλαδή, θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι από έναν άλλον, να του βάλω μια αναφορά βιβλιογραφική και να τελειώνει. Δηλαδή, όχι να πάρω το κεφάλαιό του και να το κάνω copy-paste στη δική μου συλλογή.
Νομίζω πως αυτό το, αυτή η εναλλαξιμότητα, ας πούμε, του υλικού φτιάχνει ένα περίπλοκο μοντέλο. Μπορεί να είναι το μοντέλο του μέλλοντος, δεν ξέρω, αλλά για την ώρα τουλάχιστον. Το αποδεκτό μοντέλο είναι ότι ο καθένας έχει την ευθύνη του για όσα γράφει και κάποιος άλλος κανονίζει τι θα πει, του βάζει μια αναφορά ενδεχομένως και καθένας κρατά ένα ολοκληρωμένο, ας πούμε, σύνολο αυτό το οποίο φτιάχνει ως βιβλίο. Δεν ξέρω αν έχετε σχόλια γι' αυτό και έχω και μία ερώτηση, ας το πούμε έτσι, πριν να το κλείσω. Να γνώσω ένα-ένα και μετά την ερώτησή σας. Θέσατε σημαντικά θέματα. Όσον αφορά την ομοιότητα, ας πούμε, της δράσης του έργου με τη Wikipedia, όχι, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Δεν είναι μια Wikipedia σε ακαδημαϊκά συγγράμματα. Εδώ είναι επώνυμα τα συγγράμματα. Ο κάθε συγγραφέας κρατάει το όνομά του εκεί και υπάρχει το ηθικό δικαίωμα και πρέπει οποιοδήποτε μελλοντικός χρήστης του συγγράμματος να τον αναφέρει ονομαστικά. Είναι υποχρέωση αυτό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η ομάδα, όπως είπατε, του Κάλυπου. Δεν βγήκε ξαφνικά μια ομάδα όπως ας πούμε του ανοιχτού κώδικα κλπ. Εδώ είναι ένα πολύ συγκεκριμένο, εγκεκριμένο έργο από το Υπουργείο με συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο και με συγκεκριμένους όρους και χαρακτηριστικά και με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά χρηματοδοτήθηκε. Έτσι. Η χρηματοδότηση λοιπόν πηγαίνει στη συγγραφή. Δεν είναι επαρκή στα 8-10 χιλιάρικα, δεν είναι επαρκή χρηματοδότηση για ένα συγγραφικό έργο, για ένα βιβλίο. Όχι, αλλά. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάποιες σημειώσεις. Πολλές φορές τις δίνουμε μέσω των εκτυπωτικών μονάδων των πανεπιστημίων και δεν παίρνουμε και καμιά δραχμή, κανένα ευρώ ποτέ. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει μια διαφορά σε αυτό που είπατε. Δεν είναι κάτι Wikipedia κλπ. Τώρα, όσον αφορά την αυτοτέλεια των κεφαλαίων. Η αυτοτέλεια των κεφαλαίων είναι σχετική, όπως είπαμε. Δεν καταργεί την ενότητα ενός συγγράμματος. Και το κάθε σύγγραμμα έχει και ISBN κανονικά, έχει σηριακό αριθμό. Και υπάρχουν στις λίστες του Ευδόξου όλα τα συγγράμματα του Κάλυπου, έτσι με το συγκεκριμένο αριθμό. Τώρα, είπαμε ότι το ανοιχτό υλικό έχει, και ειδικά οι άδειες Creative Commons που επιτρέπουν παράγωγα έργα, θέλουν να προωθήσει αυτό το πράγμα, αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, να μπορεί κάποιος να κάνει χρήση υλικού, ανοιχτού υλικού που έχει γράψει κάποιος άλλος. Δεν θα το πάρει ανώνυμα αυτό, θα κάνει πλήρη αναφορά στο έργο του άλλου. Έτσι υπακούεται. Και ο κάθε συγγραφέας, επαναλαμβάνω, κρατάει την ευθύνη των γραφωμένων του έργου του. Έτσι. Δεν ξέρω αν απάντησα σε αυτά τα γενικά ερωτήματα που είπατε, θέστε και το ειδικότερο ερώτημα που θέλετε. Καλά. Ευχαριστώ για την απάντηση. Για το θέμα τώρα της επαναχρησιμοποίησης, τώρα βέβαια μου ήρθε μια καινούργια ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με το πώς εκτεταμένη μπορεί να είναι. Δηλαδή, άμα μπορεί να πάρει ένας τρία κεφάλαια από το βιβλίο το δικό σας, τρία από το δικό μου και τρία από ενός συναδέλφου, και να κάνει 9 κεφάλαια και να το πει ένα νέο βιβλίο και να βάλει και το όνομά του απ' έξω και να κάνει αναφορά στους άλλους τρεις μας. Ή αν απλώς μιλάμε για το ότι θα πάρει, ξέρω, ένα σχήμα ή μια παράγραφο ή ένα διάγραμμα. Δηλαδή, ποιος είναι ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Αλλά η βασική ερώτηση που ήθελα να κάνω πιο πριν ήταν ποιες είναι και αν υπάρχουν υπηρεσίες που κατά κάποιο τρόπο προσομοιάζουν σε εκδοτικό οίκο. Δηλαδή, ας πούμε, ένας εκδοτικός οίκος, όπως και ο Κάλυπος, θα έκανε μια αξιολόγηση. Δεν θα έπαιρνε ενός τυχαίου συγγραφέα το βιβλίο και να πάει να το εκδώσει. Αυτό είναι γεγονός και εκεί μοιάζει. Αλλά ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο μάλιστα είναι ακόμα πιο κρίσιμο για όσους είναι σε θετικές επιστήμες, είναι θέματα γραμματικής και ορθογραφίας, δηλαδή καλών ελληνικών, τα οποία υποφέρουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και αναρωτιόμουν αν ο Κάλυπος, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει μερικούς φιλόλογους οι οποίοι να περνούσαν λίγο τα κείμενα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε φρικτά λάθη και από αποφύτους φιλοσοφικής και νομικής. Πόσο μάλλον από τους συναδέλφους στις θετικές επιστήμες. Ωραία. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Αναγνώστου. Γίνεται υποχρεωτικά γλωσσική επιμέλεια. Άλλωστε, υπάρχει χωριστό κονδύλι εδώ για τους φιλολόγους. Γίνεται γλωσσική επιμέλεια ακόμα και για τα έργα της περιοχής των θεματικών, των ανθρωπιστικών επιστημών που είναι και φιλόλογοι κλπ. Υποχρεωτικά. Άρα, υπάρχει γλωσσική επιμέλεια. Υπάρχει γλωσσική επιμέλεια. Να είναι στην ομάδα, δηλαδή ο φιλόλογος. Υποχρεωτικά. Ορίστε.
πρέπει να είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας, δηλαδή ο φιλόλογος. Όχι, 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 όχι. Και είναι χωριστός πληθυσμός που... Τι είναι. Ακριβώς. Γράφονται, καλούνται στο, να γραφούν στο Μητρό οι συντελεστές, οι λοιποί συντελεστές όπως τους ονομάζουμε των έργων, που είναι ο τεχνικός επιμελητής, γραφίστας κλπ. Και ο γλωσσικός επιμελητής. Εντάξει. Ενδεχομένως, επειδή αυτό ήταν και ένα αδύναμο σημείο του προηγούμενου έργου, δεν βρίσκαμε δηλαδή φιλολόγους που να έχουν την αντελπίου παροχής υπηρεσιών για να κάνουν τη δουλειά. Τώρα, αν δεν υπάρξει επαρκής αριθμός τέτοιων συντελεστών, θα βγάλουμε διαγωνισμό έτσι, και θα δώσουμε την τεχνική και τη γλωσσική επιμέλεια έτσι, για κάποια έργα. Λοιπόν, αυτό είναι να απαντήσω όμως και σε ένα άλλο ερώτημα που προηγήθηκε, που είπατε ότι παίρνω εγώ ένα κεφάλαιο από τον αναγνώστη, από τον Γκουί κλπ. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό είναι σημαντικό αυτό που θέσατε. Και φτιάχνω ένα βιβλίο. Δεν θα φτιάξετε βιβλίο άλλο που θα το βγάλετε εσείς με το όνομά σας. Είπαμε ότι θα μπορείτε να συνθέσετε ένα έργο που θα το προτείνετε στο μάθημά σας. Το μάθημά σας. Δεν θα το προτείνετε ως δικό σας σύγγραμμα. Καταλάβατε. Αν φτιάξει κάτι άλλο, θα είναι καινούργιο και θα κάνετε απλώς αναφορά. Δεν περιλάβετε κεφάλαια. Είπαμε ότι είναι προτινόμενα συγγράμματα μετά από εσάς, από τον οποιονδήποτε, για τα μαθήματα. Και εδώ δεν είναι ο τυχαίος συγγραφέας. Με συγχωρείτε πολύ. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι και μάλιστα καλούνται να δώσουν τη σύνδεση του συγγράμματός τους με μαθήματα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, οι τόμοι των σημειώσεων που δίνουμε είναι καλύτερα έργα από αυτά τα οποία θα έχουν και τεχνική επεξεργασία κλπ. Και θα αξιολογηθούν στο κάτω-κάτω. Τώρα δεν κατάλαβα. Όταν λέμε reusability, εννοούμε απλώς ότι εγώ παίρνω το δικό σας σύγγραμμα και το προτείνω στο μάθημά μου, ή παίρνω όχι, κεφάλαια θέτετε, το δικό σας σύγγραμμα και το βάλω στις δικές μου σημειώσεις. Ας συνεχίσουμε την συζήτηση, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος και θα κλείσει. Θα τη συνεχίσουμε στην γενικότερη σε άλλο φόρο. Κύριε Μήτρου, νομίζω ότι επειδή είναι ένα θέμα που μπορεί να το έχουν και άλλοι, θα το πούλουμε πάλι, υπάρχουν εδώ δύο δικλείδες. Μία δικλείδα είναι ότι εάν, για παράδειγμα, ο αγαπητός κύριος Αραγνός, ο αγαπητός Μίλτος, θέλει να διασφαλίσει ότι κάποιος δεν θα πάρει το κεφάλαιο 3, το οποίο σχετίζεται αυστηρά με το κεφάλαιο 5, μπορεί να βάλει μέσα στο κεφάλαιο 3 και μέσα στο κεφάλαιο 5 ότι αυτό το κεφάλαιο αναγυγνώσκεται ή συνδυάζεται υποχρεωτικά με το κεφάλαιο τάδε. Αυτή είναι μια δικλίδα και μιλάω περισσότερο ως κόρη βιβλιοθηκαρίου παρά ως πανεπιστημιακός. Η άλλη δικλίδα είναι ότι στις άδειες τις οποίες προτείνεται, καλό είναι να σαφώς, δεν το έχω δει, αλλά υπάρχει η άδεια του Creative Commons, η οποία αποκλείει την εμπορική εκμετάλλευση. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει, είναι Creative Commons, είναι free, αλλά δεν μπορεί να γίνει για εμπορική εκμετάλλευση. Οπότε ο άλλος δεν έχει και κίνητρο να υφαρπάξει με κάποιο τρόπο κάτι και να το λανσάρει με το όνομά του. Μόνο τέτοιες, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, μόνο τέτοιες άδειες προτείνουμε. Non-commercial, έτσι, αυτό είναι βέβαιο. Υπάρχει επίσης, από τις δύο άδειες προτείνουμε, η μία είναι όχι παράγωγα έργα. Έτσι, αυτό θα διασφαλίσει τον κύριο αναγνώστου, αν θέλει να βάλει ένα δικό του έργο και δεν θέλει να πάρει κάποιο υλικό και να συνθέσει ένα άλλο έργο. Τότε θα διαλέξει αυτή την άδεια. Την επιτρέπουμε και αυτή, ωστόσο εμείς προτρέπουμε τους συγγραφείς να διαλέξουν εκείνοι που επιτρέπει η παράγωγα έργα. Παρακαλώ, θα ήθελα λίγο να ρωτήσω από αυτού κάτι. Καραμεσίνη από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ναι, κυρία Καραμεσίνη. Θα ήθελα παρακαλώ να σας ρωτήσω ποια είναι η μείωση βαθμολογίας που θα έχουμε αν προτείνουμε ή αν επιλέξουμε τα μη παράγωγα. Ναι, υπάρχει εκεί στα κριτήρια αξιολόγηση, μπορεί να το δείξει ο κύριος Κουίς. Είναι ένα, νομίζω ότι κατεβαίνει εκεί το αντίστοιχο κριτήριο κατά 10%, νομίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι 10, γιατί υπάρχει ένα F, νομίζω, ένα σύμβολο το οποίο είναι 10%. Είναι 10%, μάλιστα. Ναι, το okay, αφήσαμε έτσι, το αφήσαμε έτσι ώστε η κάθε πρόσκληση σε κάθε θεματική περιοχή να μπορεί να διαλέξει το δικό της ποσοστό, αλλά νομίζω ότι όλες βγήκαν με 10% μείον. Και να ρωτήσω, αν κάποιος πάρει ένα κεφάλαιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει τον συγγραφέα, του συγγραφείς του κεφαλαίου, έτσι δεν είναι? Για να δημιουργήσει ένα παράγωγο υλικό. Ναι, οπωσδήποτε, βεβαίως. Ναι. Ό,τι ισχύει, ακούστε, δεν βγάλαμε εμείς αυτές τις άδειες. Αυτές οι άδειες διατίθενται διεθνώς, οι Creative Commons, με συγκεκριμένα
και μάλιστα είναι σε μια ποικιλία από χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις. Όσον αφορά το διαδραστικό υλικό, μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι επιτροχάδι τι ακριβώς θα μπορούσε να περιέχει και τι υποστηρίζετε τεχνικά από τη δική σας πλευρά. Ναι, κύριε Κουίφ. Σε αυτή την πρόσκληση, νομίζω ότι δεν επιμένουμε στην χρήση διαδραστικού υλικού. Συνήθως το διαδραστικό υλικό είναι από τις πολύ απλές μορφές, π.χ. βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, μέχρι και interactive, ας το πούμε, γραφήματα, πίνακες ή διάφορες εφαρμογές που θα μπορούσαν να είναι μέσα στο βιβλίο. Τώρα, εφόσον αυτά ήταν πιο πολύ ζητούμενα στην προηγούμενη δράση, όπου το μορφότυπο της τελικής παράδοσης θα έπρεπε να είναι και η pub. Τώρα, δεδομένου ότι το βιβλίο θα είναι σε μορφή PDF κυρίως, δεν επιμένουμε πολύ σε αυτά, αλλά θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε τέτοια είδους αντικείμενα, ας το πούμε. Βίντεο, ήχος, ίσως και κάποιες μικρές εφαρμογές ή διαδραστικά σχήματα, εικόνες SVG, δηλαδή ό,τι γενικά προσφέρει μία, ας το πούμε, διάδραση. Να συμπληρώσω εδώ ότι, για παράδειγμα, για όσους συναδέλφους είναι εξοικειωμένοι, αν το γράψουν σε HTML5, εκεί υπάρχουν κάλλιστα πολλές διαδραστικές δυνατότητες. Επίσης, μπορεί να, για όσους είναι εξοικειωμένοι με τη γλώσσα Python, θα μπορούσε να είναι γραμμένο ένα βιβλίο που θα έχει, ας πούμε, και εξομοιώσεις με διαδραστικό τρόπο, να είναι σε Jupyter Notebook, ας πούμε. Είναι καλοδεχούμενα τέτοια έργα, αλλά δεν επιμείναμε σε αυτά, γιατί όχι, εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση, αφού ευχαριστήσω πρώτα για την παρουσίαση που ήταν με εμένα, με βοήθησε καταρχάς. Ήθελα μια ερώτηση, Κολέτσος. Λέτε ότι η χρησιμότητα θα αποδειχθεί από κάποια απόφαση των σχολών ή των τομέων για την κάλυψη κάποιων μαθημάτων κλπ. Αυτή τη στιγμή... Μήπως παρανόησα, γιατί αυτή τη στιγμή οι σχολές, οι τομείς και τα λοιπά συνεδριάζουν σπάνια και διαδικτυακά για πολύ επίγοντα πράγματα. Και επίσης, πώς αυτό θα δεσμεύει τους διδάσκοντες που το Μάιο αποφασίζουν για τα προτινόμενα μέσω ευδόξου βιβλία των επόμενων ετών? Ναι, να σας απαντήσω σε αυτό. Απαντήθηκε και κάποιο ερώτημα που μπήκε στο chat, αλλά αφορά κάποια ειδική κατηγορία, ειδική μάλλον, ας πούμε, οικογένεια βιβλίων που θα χαρακτηριστούν ως υψηλής προτεραιότητας. Αυτά θα είναι λίγα. Υψηλής προτεραιότητας, λοιπόν, συγγράμματα είναι εκείνα τα οποία απευθύνονται σε μαθήματα με πολυπληθή ακροατήρια και σε πολλά τμήματα. Αυτό λέμε. Μπορεί να είναι, ξέρω, κάποια συγγράμματα στα μαθηματικά των πρώτων ετών. Εντάξει, αυτά είναι πολύ ειδικά. Δεν ξέρω και αν θα έχουμε πόσες προτάσεις. Μακάρι να έχουμε τέτοιες προτάσεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Μακάρι. Εμείς θα τις πρημοδοτήσουμε αυτές τις προτάσεις, δηλαδή μπορεί να πάρουν και περισσότερο προϋπολογισμό, μεγαλύτερο προϋπολογισμό, εφόσον αποδειχθεί ότι, με τέτοιες βεβαιώσεις που λέμε, ότι πραγματικά απευθύνονται σε πολύ κόσμο. Όμως η πλειονότητα των προτάσεων δεν απαιτεί τέτοιες βεβαιώσεις, προφανώς, και είναι κατά δήλωση του συγγραφέα ότι πρόκειται να αξιοποιηθεί στο μάθημά του το τάδε μάθημα με αυτό το περιεχόμενο και ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχα μαθήματα άλλων τμήματων, αλλά δεν ζητούμε κάποια δέσμευση, κάποια περιπερική, ας πούμε, δήλωση ότι θα γίνει έτσι. Απλώς θα αξιολογηθεί όμως η συνάφεια με τέτοια μαθήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ναι, με συγχωρείτε, Καραμεσίνη πάλι, πάνω σε αυτό το ίδιο θέμα. Να περιλαμβάνει μια βεβαίωση μιας Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών? Ότι δεν υπάρχει σύγγραμμα, τι ακριβώς θα πρέπει να πει? Όχι, ότι το προτινόμενο σύγγραμμα πρόκειται, ας πούμε, σύγγραμμα πυροστικός λογισμός, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο τρίτο εξάμηνο, ας πούμε, των τμήματων αυτών και αυτών και αυτών, στο ίδρυμά μας, εκεί μόνο μπορεί να βεβαιώσει ένα τέτοιο όργανο, και εκτιμάται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχα μαθήματα του άλλου ιδρύματος που είναι αυτό. Μάλιστα, καλώς, ευχαριστώ.
Δελβερούδη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, την έχω υποβάλει και μέσω chat. Αν κατάλαβα καλά, θα υπάρχουν δύο κατανομές στον προϋπολογισμό, στην αξιολόγηση. Το ερώτημά μου είναι, εάν κάποιος υποβάλλει με την πρώτη κατανομή, με το πρώτο κύμα, ας πούμε, και λόγω μεγάλου ανταγωνισμού δεν επιλέγει, θα επαναξιολογηθεί στο δεύτερο κύμα ή έχει χάσει? Λοιπόν, θα σας πω, όχι, δεν έχει χάσει. Δεν έχει βγει καταρχάς όλος ο προϋπολογισμός, το 100% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού σε αυτή την πρώτη πρόσκληση. Έτσι, έχει βγει περίπου το 60%. Οπότε, εάν σε μια περιοχή υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις και δεν φτάσει ο προϋπολογισμός που έχει κατανεμηθεί τώρα με την πρώτη πρόσκληση να χρηματοδοτηθούν όλες οι εγκεκριμένες προτάσεις, οι προτάσεις που θα έχουν ξεπεράσει το κατόφλι, τότε αυτές που θα είναι εγκεκριμένες αλλά δεν θα υπάρχει προϋπολογισμός θα πάνε με τη δεύτερη φάση και εκεί θα δούμε, θα υπάρξει και μια, ξέρετε, ένας επανεπιμερισμός του υπόλοιπου προϋπολογισμού, δηλαδή σε περιοχές που θα έχουμε μικρή, ας πούμε, μεγάλο ανταγωνισμό, θα βάλουμε λίγο περισσότερο στη δεύτερη κατανομή. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μήτρου, υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις στο chat. Ναι. Το πώς ακριβώς θα παραδίδονται τα τυχόν βίντεο ηχητικά αποσπάσματα γενικά από λιμεσικό υλικό. Μιλάμε τώρα για την τελική φάση, εκεί θα λάβετε οδηγίες. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε τέτοια αποσπάσματα, δηλαδή αρχεία που είναι μεγάλο σε μέγεθος στο ενδεικτικό υλικό και στην περίπτωση που το ZIP που θα κάνετε ξεπερνάει τα 20 MB, θα πρέπει να το κάνετε σε συνεννόηση με την δράση και μάλιστα έχει γράψει ο κ. Σταγκόπουλος ότι υπάρχει και μια υπηρεσία Helpdesk, η οποία υποβάλλοντας εκεί το έτοιμά σας, θα το κάνει αυτή για εσάς. Μιλάμε όμως τώρα για την υποβολή της πρόταση. Αργότερα, όταν θα παραδείτε το τελικό υλικό, εκεί θα υπάρξουν νέες οδηγίες. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα γίνει εφόσον εκδοθεί η πρότασή σας και μετά από κάποιους μήνες. Υπάρχει και μια, ας το πούμε, ίσως, εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω, κύριε Μήτρου, σχετικά με, με το ζήτημα των ομοτήμων καθηγητών. Με τους ομοτήμους, ναι. Ναι. Ναι, να πω εδώ, γιατί είχε υποβληθεί ένα ερώτημα, οι δύο δεν θυμάμαι, ότι τελικά είπαμε ότι οι ομότιμοι καθηγητές υπό το υφιστάμενο καθεστώς, ας πούμε, των εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας και των Οικονομικών, δεν μπορούν να πάρουν να λάβουν αμοιβή για συγγραφικό έργο χωρίς να περικοπεί μέρος της σύνταξής τους. Οπότε, αν κάποιος θέλει, συνταξιούχος, ομότιμος κλπ., να υποβάλει πρόταση, τότε στον προϋπολογισμό θα πρέπει να βάλει 0 για τον εαυτό του, αν δεν θέλει να περικοπεί η σύνταξη, και να κατανείμει το άλλο σε συγγραφείς, ας πούμε. Να κατανείμει τον προϋπολογισμό σε συγγραφείς. Ή μπορεί να είναι μοναδικός συγγραφέας. Μπορεί να πει ότι, ξέρετε, εγώ αυτό το ποσό, ή μέρος του προϋπολογισμού που θα έπαιρνα, αλλά δεν μπορώ να πάρω, θα το θέλω να διατεθεί για καλύτερη τεχνική επεξεργασία κλπ. Αυτό θα γίνει, μπορεί να γίνει. Υπάρχει μια ερώτηση, μάλλον μια πρόταση από την κυρία έχει δύο ονόματα. Παντελίδου Μαλούτας. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπου λέει αν μπορεί να γίνει η αμοιβή σε δύο δόσεις. Θα το αντιγράψουμε το ερώτημα και θα το θέσουμε στον ΕΛΚΕ να ρωτήσουμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Μα σε δύο δόσεις ούτως ή άλλως θα γίνει η αμοιβή. Θα είπαμε με το 50% του έργου, στα μισά του χρονοδιαγράμματος, θα πάρει το 40%. Αυτό που ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε. Ναι, Παντελή, καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, άρτη έγινα ομότιμη. Εάν μπορεί η αμοιβή να γίνει σε δύο δόσεις, αυτό σημαίνει σε δύο μήνες, τον μήνα η περικοπή της σύνταξης είναι 30%, τότε δεν έχει κανένα λόγο ο ομότιμος να βάλει ότι δεν θα αμοιβθεί. Καταλάβατε ότι βεβαίως καταλαβαίνουμε. Μάλιστα, κάποιος συνάδελφος είπε να βάλω όλη την αμοιβή σε ένα μήνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει καταρχάς ένα ελάχιστο χρονικό, ας πούμε, μια ελάχιστη χρονική περίοδος 4 μηνών. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα γράψει ένα έργο σε ένα μήνα. Καταλαβαίνετε. Σε μικρότερο χρονικό διάστημα, για 4 μήνες, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει σύμβαση. Ναι, βεβαίως. Για να κατανεμηθεί το ποσό αυτό σε 4 μήνες, ας πούμε, που είναι το ελάχιστο που έχουμε βάλει. Άρα, το λέω απλώς, γιατί έτσι αποθαρρύνεται απόλυτα τους ομότιμους, λέγοντας
πρέπει δεν να το ξέρουμε εμείς. Το ξέρουμε. Αυτό είναι... Θέλω να πω ότι είναι θέμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εσείς χρειάζεστε μία βεβαίωση εγγραφής, απογραφής στον ΕΦΚΑ και πληρώνετε με επαγγελματική δαπάνη. Από εκεί και πέρα, αν μπορείτε να πληρώσετε όχι μηνιαία, δηλαδή αν υπολογίσετε ότι η αμοιβή δεν γίνεται στους 12 ή 18 μήνες, αλλά σε 2, 3 ή και 4 εν ανάγκη, ναι. Και όταν αν υπάρχουν συνσυγγραφείς, δύο συνσυγγραφείς, μπορεί ο ένας να είναι 4 μήνες και ο άλλος τους υπόλοιπους, τότε μπορούν να αμοιφθούν πολύ καλά οι ομότιμοι. Οπότε έχετε το αυτό στο μυαλό σας. Ωραία. Αυτό ευχαριστούμε για την παρατήρηση αυτή. Το έχουμε ήδη στο μυαλό μας, ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να συρρυκνωθεί σε ένα μήνα, γιατί εκεί κάτι θα φωνάξει. Καταλάβετε. Αλλά σε μικρό διάστημα, 3 ή 4 μήνες, ναι. Και να ξέρετε ότι έχει τεθεί το θέμα και από τη Σύνοδο των Βρετανίων, από τον Προεδρείο δηλαδή, τον κύριο Κίντζιο και στην Υπουργό την ίδια για αυτό το θέμα, δηλαδή να μην λογαριάζονται αυτά τα, ας πούμε, το συγγραφικό έργο των συνταξίουχων, να μην υπόκειται σε αυτούς τους περιορισμούς. Είπε ότι θα το εξετάσει, αλλά δεν μπορούμε να βασιστούμε εκεί, ξέρετε, σε μια υπόθεση. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ προτείνω οι ομότιμοι να υπολογίσουν τον εαυτό τους με την αμοιβή που θα έπαιρναν και στην πορεία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Θα ξαναθέσουμε και στον ΕΛ και το ζήτημα του πόσο μικρό μπορεί να είναι το διάστημα. Το μικρότερο δυνατό για τους συνταξιούχους. Ναι. Ωραία. Υπάρχει μια ερώτηση για το γνωστικό πεδίο διοίκηση επιχειρήσεων. Ανήκει στις οικονομικές επιστήμες. Και μάλιστα η κυρία Κοτσουλέου μας το έχει αναφέρει. Είναι 14-13. Αν ψάξουμε εδώ, είτε αυτό είναι το PDF που υπάρχει μέσα στα κείμενα της δράσης, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, των επιχειρήσεων, marketing κτλ. Αλλά αν κάνουμε και την ίδια αναζήτηση στους θεματικούς όρους, εδώ θα το βρούμε. Είναι πολύ εύκολο, δηλαδή αν εδώ πάτε και βάλετε... Το βλέπουμε, διοίκηση επιχειρήσεων 14,13,1. Εντάξει. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Νίκος Κωνσταντόπουλος από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δηλαδή, στην προηγούμενη συζήτηση με τους αφιπηρετήσαντες καθηγητές, όσοι ήδη δουλεύουν και τους κόβεται το 30%, μπορούν να κάνουν και δύο προτάσεις, κανονικά δηλαδή, χωρίς κανένα πρόβλημα, με διαφορετικές ομάδες. Ναι ή όχι? Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Εντάξει, μπορείτε και στο help desk έτσι, να υποβάλλετε ερώτημα και θα πάρετε απάντηση ούτως ή άλλως. Υπάρχει αυτή η υπηρεσία του help desk, στέλνετε ένα ερώτημα και η ομάδα θα φροντίσει να σας απαντηθεί. Ωραία. Κύριε Μήτρου, τελειώνει ο χρόνος μας. Έχουμε 3 λεπτά, ναι, μόνο. Τελειώνει. Οπότε, παρακαλώ. Εντάξει. Ναι. Παρακαλώ, Κουτσούκη Δήμητρα λέγομαι. Ναι, κυρία Κουτσούκη. Ένα τελευταίο ερώτημα. Λοιπόν, έχετε το χρόνο να το υποβάλλετε. Μας ακούτε? Δεν έχετε κλειστό το μικρόφωνο σας. Με ακούτε τώρα? Τώρα ναι. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ βοηθητική, γιατί συμπληρώνοντας την αίτηση βρήκαμε κάποια ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν ήδη. Ερώτηση που έχω να κάνω είναι αυτές οι απαντήσεις που έχουν δοθεί στο chat και η παρουσίαση θα είναι online, να μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτήν αν χρειαστούμε? Ναι, ναι, η παρουσίαση έχει καταγραφεί. Νομίζω ότι και το chat μπορεί να εγγραφεί, να καταγραφεί και να μοιραστεί. Ο κύριος Τσάκωνας μπορεί να μας, εάν μας ακούει, τον κρατήσαμε και αυτόν πάρα πολύ εδώ αν είναι, ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Και υπάρχει, σας λέμε ότι υπάρχει ειδικό έγγραφο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις. Και το οποίο ναι, το έχουμε. Ωραία. Ναι, 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 το έχουμε συμβουλευτεί. Το έχουμε συμβουλευτεί, βεβαίως. Αλλά σήμερα προκύψαν ερωτήσεις πάρα πολύ έτσι, on the point, και ήταν πολύ βοηθητικές. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι διαθέσιμα αυτά. Θα είναι διαθέσιμα και η παρουσίαση και το chat. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αυτό το κείμενο με τις συχνές ερωτήσεις ανανεώνεται. Τώρα, από αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα, κάποια θα μπουν εκεί. Ωραία.
Σας ευχαριστούμε όλους πραγματικά, γιατί νομίζω ότι και εμείς πολλά δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, έτσι υπάρχουν αδυναμίες, οπότε αυτή η κουβέντα πραγματικά βοηθάει πολύ, μας βοήθησε πολύ. Ελπίζω να βοηθήσετε και εσείς και εδώ είμαστε, σας λέω και με το Help Desk, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα για να απαντηθούν οι απορίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Τέλεια, εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Γεια σας.